Δεν κάνεις καμιά κομπή, ρε φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλησπέρα, λένε μετά τις 12. Καλό μεσημέρι. Καλό μήνα. Τι μέρα έχουμε? Δευτέρα. Ημερομηνία? 9 του μηνός. 9 Μαΐου, ε. Και ο μήνας έχει 9. Ναι. Οι δημοσιογράφοι δουλεύουν. Κανονικά. Μπράβο. Το κλείδωσε τα κυλιώσει μου. Τρεις με τρία μηνάκια παράταση. Δεν μιλάτε. Δεν τα λέτε. Λέτε για όλους τους άλλους. Και για το ότι μπήκε μια ρύθμιση που παρατείνει αυτό το μέτρο, τέλος πάντων του δίνει λίγο ακόμα ζωή. Αλλά πώς το λένε, ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Την πηδήξατε τώρα, άντε πάλι τον Αύγουστο. Πώς και τι. Τον Αύγουστο κάνουμε καμιά απεργία. Πού είναι και παχές οι μύγες. Παχές οι μύγες. Άσε, Αύγουστο θα παίξει Champions League, δεν είναι. Ναι, είναι και αυτό. Δεν είναι για απεργίες τώρα, εντάξει. Εντάξει. Και τι είναι, φίλε, τι όλα πέρασαμε στο Ζάγκρεπ που δεν είχαμε μετάδοση. Στο Ζάγκρεπ? Ναι. Φέτος. 0-1, ρε, το με τη Δυναμό. Α. Τότε. Ναι. Μεγάλο μάτς. Τεράστιο μάτς. Συνεργασία των δύο φορ. Ποιος? Τεχνητών, αυτά, στον χώρο, κινήθηκε. Φορ, εγώ. Κόντρα επίθεση. Εγώ συνεργασία. Ξέρετε ότι ο Σαλπικίδης το πρώτο του γκολ στην καριέρα του Χαριλάου το έβαλε προχθές. Είχε βάλει δύο, νομίζω. Έχει ξαναβάλει. Στο Χαριλάου. Έχει ξαναβάλει. Με ασίστ στην Εικοναστόπουλου. Αυτό είναι. Δηλαδή δεν προκαλεί καμία έκπληξη. Είναι. Η μεικτή αγάπη κέρδισε. Και ο Σαλμπικίδης έπρεπε να σταματήσει το ποδόσφαιρο για να βάλει γκολ στο Χαριλάου. Δεν το λέω τώρα για να το θίξω, αλλά είναι γεγονός. Δηλαδή αυτά δεν είναι. Ναι. Είναι γεγονότα. Σε αντίθεση με τον Παλάφα π.χ. Ο οποίος. Έχει σκοράρει. Δεν το θυμάται, νομίζω ότι έχει σβηστεί από τη μνήμη του. Για το πέναλτι, ρε. Το πέναλτι, ρε φίλε. Για το πέναλτι. Ναι, ναι. Πρέπει να έχει σβηστεί. Έχει βάλει και γκολ εκείνο εκεί που είχαμε το Ρουτ Κνόλ κεντρικό αμυντικό. Ο Μπαλάφα το βάλε. Ναι, ρε. 3-1. Ναι. Είχε μπράβο. Μειώσει 2-1. Μπράβο. Είχε κάνει το 1-1. 1-1 είχε. Μπράβο. Δεν βλεπόμασταν. Ακούτε πάω 24 από τώρα μέχρι και τις 2. Θα είμαστε μαζί σε μία εβδομάδα όπου κατά πάσα πιθανότητα θα δούμε ποδόσφαιρο και θα δούμε τον ΠΑΟΚ. Δεν ορκίζεσαι. Παίζεις, ναι, ναι, δεν ορκίζεσαι κιόλας. Με τις πιθανότητες πάμε. Αλλά λογικά Τετάρτη βράδυ στην Τούμπα έχουμε πολύ μεγάλο παιχνίδι. Θα δούμε ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Κατά πάσα πιθανότητα. 8,5 ώρα έχει οριστεί το παιχνίδι. Μέχρι τώρα δεν έχει αλλάξει κάτι. Δηλαδή μέχρι Τετάρτη απόγευμα το παίζεις. Δεν είσαι εκεί σίγουρος. Ευτυχώς δεν υπάρχει προπόληση εισιτηρίων για να. Ναι. Κοντοσταθεί κάποιος να πάρω, να μην πάρω, ότι θα γίνει, δεν θα γίνει. Ναι. Μάλλον λοιπόν θα έχουμε αυτό το γεγονός Τετάρτη βράδυ. Τελικό κυπέλου πότε και αν θα έχουμε. Αυτό πάλι εμείς την πληρώσαμε. Γιατί? Γιατί ρε φίλε, αν έπαιζε η ΑΕΚ τώρα Σάββατο. Ναι. Θα είχε χάσει ενέργεια, μπορεί να έχει χάσει κανένα παίκτη, μπορεί να έχει φάει κάποια κόκκινη. 1002 θα μπορούσε να συμβούν. Είναι δεζαβαντάζ για εμάς ότι δεν έγινε το παιχνίδι. Ναι. Άμα δεν γίνει καθόλου. Θα πρέπει να διεκδικήσουμε το νόμιμο αίτημά μας. Ποιο? Ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά λειτουργήσε με την ίδια λογική που λειτουργήσε ο ΠΑΟΚ, αλλά δεν μπορεί αυτό το πράγμα να. Κάτσε, ρε φίλε. Υπήρξε διεξαγωγισμός του ημιτελικού αγώνα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Και του τελικού Ολυμπιακός ΑΕΚ υπήρξε. Και. Δεν υπήρξε. Πώς δεν υπήρξε? Δεν υπήρξε. Δεν έχει οριστεί το παιχνίδι. Τι λες, ρε. Αναβλήθηκε. Το Σάββατο. Το παιχνίδι αναβλήθηκε. Γιατί αναβλήθηκε. Το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ επρόκειτο να γίνει και δεν κατέβηκες. Αναβλήθηκε για μένα. Κάνε το μαύρο μάτι. Ναι. Να πείσε, κάνω τον πίρδα. Και πείσε με αυτό το επιχείρημα να πάρεις βαθμούς πίσω. Ωραία, τώρα δεν κατέβηκες. Κάνω τον πίρδα. Ναι. Κύριε δικαστά, ο ΠΑΟΚ ενίσταται. Θεωρεί ότι αδίκως έχουμε τιμωρηθεί με 3 βαθμούς από την επόμενη σεζόν. Τα 10.000 πώς τιμωρήσατε τα Μπουρμπουάρ. Δεν έχουμε τέτοιο θέμα, δεν μας απασχολεί. Μισό λεπτό, κύριε. Οι λόγοι που αναβλήθηκε ο τελικός του κυπέλου Ελλάδος που αφορούν ουσιαστικά τη συμπεριφορά της ΕΠΟ. Εντάξει, είναι ακριβώς οι λόγοι οι οποίοι μας οδήγησαν στην απόφαση να μην συμμετάσχουμε σε αυτόν τον θεσμό παροδία που διοργανώνεται από ανθρώπους που παρανόμως βρίσκονται σε αυτή τη θέση. Μισό λεπτό, κύριε. Το παιχνίδι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ δεν είναι πρόκειτο να γίνει την μεγάλη Τετάρτη 27 Απριλίου και ώρα 5 στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Ήταν να γίνει, αλλά εμείς αρνούμαστε να συμμετάσχουμε σε μία διοργάνωση. Ωραία, και γι' αυτό τιμωρηθείτε. Δεν, όχι, αφού. Εντάξει, αφού αρνείστε να παίξετε. Αποδεικνύεται ότι το κράτος το ίδιο
έχει ακριβώς το ίδιο σκεπτικό με εμάς. Πώς είναι δυνατόν να τιμωρηθούμε εμείς? Το κράτος έχει το σκεπτικό για τον τελικό του κυπέλου. Τι? Για τον τελικό του κυπέλου, όχι, ναι, για τους ημιτελικούς. Συγγνώμη που σκεφτήκαμε νωρίτερα ότι αυτοί είναι άνθρωποι που παρανόμως διοργανώνουν θεσμούς. Διοργανώνουν τέλος πάντων κύπελα από τα αθλήματα κτλ. Ήρθε το κράτος να συμπληρώσει αυτό που λέγαμε εμείς. Σιγά σιγά εσείς θα μας πείτε ότι θέλετε και τρεις βαθμούς αβάντζο για το επόμενο πρωτάθλημα. Όχι, δεν θα σου πούμε αυτό το πράγμα. Απλά θεωρούμε αδιανόητο, ωραία, επειδή δεν στηρίξαμε κάτι που παρανόμως λειτουργεί, να τιμωρηθούμε με τρεις βαθμούς. Ζητάτε λοιπόν και πάλι την επανεκδίκαση της υπόθεσης, είστε σίγουροι? Όχι, ζητάμε να επιστραφούν, να μην να το ξεκινήσουμε, αν θέλετε. Να μην ξεκινήσουμε την επόμενη σεζόν με μείον 3 βαθμούς. Όχι, να το ξαναδούμε το θέμα. Να το ξαναδούμε γιατί δεν κατεβήκατε, να δούμε και τι είπατε και τι κάνατε κτλ. Να δούμε και αν δυσφημείτε ή όχι το άθλημα, εσείς ο ΠΑΟΚ. Μα πώς το δυσφημούμε εμείς όταν το ίδιο το κράτος λέει ότι δεν υπάρχουν όροι διεξαγωγής του παιχνιδιού? Για τον τελικό κυπέλο. Και για τον το ίδιο θεσμό είναι. Μα τα πλέον βγαίνονται κανονικά. Είναι τη Λίγκα. Και εκεί συμμετέχει η ΕΠΟ. Βάζει διαιτητές. Άμεσα. Ναι. Έμεσα. Ναι, αλλά και είναι τη Λίγκα η διοργάνωση. Είναι δικιά μας. Δεν είναι τη ΕΠΟ. Τι. Παρένθεση. Γράφει φίλος. Το καλό είναι ότι ξεκινάμε την εβδομάδα και μάθαμε επιτέλους τον προπονητή που θα έχουμε του χρόνου. Εννοείται, λέει, ότι θα είναι αυτός της Λειψίας που κατάφερε να πάει τη θλάση επανεγυρισμού. Η Λειψία η οποία ανέβηκε στην Πουντεσλίγα και στους πανεγυρισμούς επάνω, ο προπονητής έπαθε θλάση. Και σου λέει ποιος, πού να πάει τώρα αλλού αυτός. Έπαθε υποτροπή κι εγώ, ανεβαίνω και τις σκάλες. Πάλι. Ναι, ναι. Μην τα πάρα σα έρμη. Τώρα 1 Ιουνίου παίζουμε παιχνίδι. Πάμε να κάνουμε σήμερα εξετάσεις. Ποιο παίζει? Δημοσιογράφοι απέναντι στον κόσμο. Οργανώνει η ΠΑΕ. Δεν σε πήραν τηλέφωνο? Όχι. Αφού δίπλα ήσουν, αφού στάπα. Δεν με πήραν, εμένα εγώ θα πρόσκληση. Αφού είπα εγώ για σένα. Είμαι ο μάνατζέρ σου. Θα πάρω το 10%. Έχω και πολύ καλή φυσική κατάσταση τα τελευταία. Αν είσαι και. Ποιο παδί? Οπαδί, οπαδί. Θα ψηφίσουν μια ομάδα για να παίξουν. Θα ψηφίσουν ομάδα. Θα. Εγώ θα δω και θα σου πω αν είμαι έτοιμος στη δράση. Δύσκολα να προλάβω. Ναι. Να δώσω μάχη. Ναι, ναι. Έχω ραντεβού το βράδυ για υπέρηχο. Ήρθε και ένα ακόμα μήνυμα από φίλο. Που αυτό δεν έχει, ναι. Αυτή του Άγιαξ είναι. Ναι, 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 κανονικά. Μιλάμε εβραϊκές ομάδες, προβληματικές δεν φίλε. Για κομπλεξικούς ολικείς τώρα. Το έβλεπες το παιχνίδι? Είδα ότι χάσανε κάτι μαλλιά στο 1-0. Μετά στο 1-1 που δεν ξέρανε να κάνουν την μπάλα, ναι, και γέμιζαν, είχε στολίσει ο οδηγός του λεωφορείου έξω το γήπεδο, το λεωφορείο με τα πανηγυρικά, πρωταθλητές 15-16, και φεύγοντας έπρεπε να τα βγάλει τα αυτοκόλλητα. Και τον έχει τον οδηγό φωτογραφία να βγάζει τα αυτοκόλλητα. Αλλά σαν να μην σημαίνει τίποτα, ρε. Δηλαδή να μην ματώνουν, να μην καίγονται. Πρωτάθλημα παίζεται, με αδιάφορους πρώτο-τελευταίους παίζουν. Και σαν να μην συνέβη την αριθμή, ήταν προπόνηση. Υπάρχει καταγγελία για τον Μπατζόγλου, τι, ότι σκόραρε. Ε. Ότι. Ότι σκόραρε. Έβαλε δύο πόντου. Αληθεύει. Αφού είπαμε, είμαι παίκτη ομάδα, δεν δεν παίρνω προσπάθειε. Πάμε να δούμε χορηγού. Α, υπάρχει καταγγελία. Ελπίζω να μην ακούσει. Ψέματα, ψέματα, ψέματα είναι. Ναι, ψέματα είναι. Ψέματα είναι. Να μην το πω στον αέρα, να μην δημιουργήσω εσωτερικά προβλήματα. Δεν ισχύει. Κάποιος που μου έμοιαζε. Δεν ισχύει. Δεν πήγα. Εγώ γιατί πιστεύω ότι πήγες? Όχι, ήταν μια άλλη φορά παλιότερα που έτυχε μια Πέμπτη βράδυ. Ναι, μια Πέμπτη βράδυ ήταν. Έτυχε. Λοιπόν, πάμε να δούμε χορηγούς για να πάμε και στα θέματα του ΠΑΟΚ. Όπου έμεινε μόνο το ποδόσφαιρο, ε. Διαπλέψαμε σε όλα τα λαπλήν του βόλου. Το handball ήταν μαύρο το Σάββατο. Και οι άντρες τέλος, οι γυναίκες χάσαν πλεονέκτημα έδρα στο αποτελικό του πρωταθλήματος. Δύσκολα τα πράγματα. Έχουμε και την είδηση για ότι σταμάτησε το μπάσκετ ο Κώστας Χαραλαμπίδης, ο οποίος δυστυχώς από εκείνο τον Νοέμβριο του 2014 που χτύπησε, τελικά δεν κατάφερε να ξαναπαίξει. Μένα μου είπε που τον πέτυχα, μιλούσαμε στην έκθεση, ότι και 25 χρόνια να το πάθαινε αυτό που έπαθε, δεν θα μπορούσε να παρακάμψει. Εντάξει, ναι. Δεν χοντρίζει μια δηλαδή. Δυστυχώς, δεν ξαναέπαιξε. Δυστυχώς, γιατί αυτό το παιδί άξιζε
τουλάχιστον ένα πολύ πιο όμορφο τέλος στην καριέρα του. Πρώτη ώρα για το ΠΑΟΚ 24 με το Data Labs, το αδειοδοτημένο κέντρο διαβίου μάθησης. Εκεί γίνεστε επαγγελματίας μπαρίστα με ολοκληρωμένη εκπαίδευση από ειδικούς. Εκεί γίνεστε bartender, εκεί κάνετε σεμινάρια στο service, όλα αυτά με πιστοποίηση και εκεί αποκτάτε και δίπλωμα στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Τηλεφωνήστε 2310-222-962. Μπείτε και στο datalabs.air.gr για πιο πολλές πληροφορίες. Η Ρέμβι είναι μαζί μας στο 4.33% καλύτερη για να κλείσει την τραπέζα για τον Κυπριανίδη την Πέμπτη. Χρήστος Κυπριανίδης, εκπληκτική βραδιά προσφέρει κάθε Πέμπτη στη Ρέμβι. Σήμερα Δευτέρα όλες οι μπύρες με 2,5 ευρώ μπορείτε να πιείτε. Τι να πω τώρα, 4 μπύρες και να δώσετε ένα δεκάρικο. Όσα δίνω δηλαδή βγαίνοντας από το σπίτι για να πάρω τσιγάρα και καφέ. Στο ομορφότερο σημείο της πόλης, μπροστά στη θάλασσα, με τα δελφίνια να χοροπηδάνε σαν τα κατσίκια. Πολύ καλές μουσικές για όσους ακούνε. Αυτά που παίζει. Και βέβαια, πολύ καλό σέρβις υψηλών προδιαγραφών από τη Ρέμβη. Όταν ακούς για ανδρικά ενδύματα, όταν ακούς για γαμπριάτικα κοστούμια, όταν ακούς για πλήρη ανδρική ένδυση, και κουστούμι και σακάκι και παπούτσι και ζώνες και γραβάτες. Και εκπληκτικό casual. Ναι. Ναι. Τι σου έρχεται στο μυαλό? Alter Ego, ρε φίλε. Ο άνθρωπος μου βάλει κοστούμι. Ένας είναι ο Alter Ego. Όχι, ρε φίλε. Αλλά μια εταιρεία αυτού του βεληνικού την προσωποποιεί. Είναι ανθρώπινη. Καταλαβες. Εδώ μιλάμε για κονσόρτσιουμ όμως. Βλέπω καταστήματα, ναι, ανατολικά, δυτικά. Ναι, ναι, πιάσαμε και ευκαρπία. Ναι. Με πολύ ωραίο πάρκινγκ μπροστά για να μην παιδεύεσαι. 25 Μαρτίου, ναι, στην Ευκαρπία. Με το που στρίβεις από τον περιφερειακό κατευθείαν. Ναι, αλλά στην Καλαμαριά, Πασαλίδη 85, που παρκάρεις. Πάλι στην Πασαλίδη. Πού την παρκάρεις, από πίσω, δεν έχει πάρκινγκ. Από πίσω. Ναι, ρε. Ωραία. Πασαλίδη, ρε φίλε. Παραδοσιακή. Και εδώ υπάρχει site. Alter Ego Fashion. Μία λέξη. alteregofashion.gr. Για να δείτε αυτά που λέει ο Κόλκας και να τα τσεκάρετε. Σήμερα και αύριο, τελευταίες ημέρες προσφορών. Εντάξει, μέχρι 40% κάτω. Εκπτώσεις. Ναι, ναι, ναι. Ήταν ένα από 4 μέχρι 10 ένα επταήμερο προσφορών. Τρέξτε να βρείτε ό,τι χρειάζεται για να βγάλετε με αξιοπρέπεια ενδυματολογικά το καλοκαίρι σας. Πριν μας φύγει την αναδομό, να πούμε ότι έχουμε κανονικά μηνύματα. Τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή, γραφτά μηνύματα, γράφετε FM, αφήνετε κενό το μήνυμα στο 54526. Κανονικά, μιλάμε μέσω μηνυμάτων. Με Παοξίδες, με Αριανούς, με Ολυμπιακούς, με Ηρακλειδείς. Πρόβλημα, Ηρακλής. Κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά. Πρέπει να λυθεί σύντομα. Εντάξει. Και αν δεν λυθεί σύντομα, δεν θα βρει και τις λύσεις βάσει των απαγορεύσεων που έχει. Η Αναδομό είναι μαζί μας. Η κορυφαία εταιρεία ανακοινήσεων της πόλης μας και όχι μόνο, και για τα μπάνια σας και για την κουζίνα σας, πολύ φθηνές προσφορές. Στο 2311-241-508 και στο αναδομό.gr βλέπετε τι παροχές υπάρχουν. Καλέστε μηχανικό δωρεάν για εκτίμηση στο χώρο σας και βέβαια η Ρήμαξ Αναδομό, η οποία μπορείτε να νοικιάσετε και σπίτι και να αγοράσετε ακίνητο και να ψάξετε για μαγαζί. Όλα στην Αναδομό Αγία Σοφίας 18. 12.30 ο κύριος Αλαφούζος παρουσιάζει τη νέα λεωφόρο. Τι είναι η άραγε? Μήπως πήρε κανένα έργο να κάνει εκεί τη Σπάτα Κολοπή, καμιά τέτοια. Λεωφόρο Σπατών. Όχι, γήπεδο είναι. Τι μπορείς να κάνεις τη λεωφόρο δηλαδή? Έλατε. Πρώτα απ' όλα, τι ταρτάν δεν έχει, να σκάψει μέσα. Να το κάνει, ξέρω εγώ. Έργα ανακαίνησης, το Απόστολος Νικολαίδης. Εντάξει, μπράβο, ναι, ρε φίλε, γιατί? Όχι, ρε φίλε, εντάξει, εννοείται. Άμα βγήκε κανένα έσπα για αυτούς. Αλλά. Τι είναι να. Εκεί είναι από την αρχή μέχρι το τέλος ένα. Συγγνώμη κιόλας, ένα χάλι μαύρο, ρε παιδί. Δηλαδή. Είναι πολύ παλιό γήπεδο, ρε φίλε, εντάξει. Το οποίο δεν είχε βελτιώσεις στη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, γιατί δεν έπαιρνε να έχει βελτιώσεις. Μπράβο, εμείς, δηλαδή, εντάξει, σουλουποθήκαμε λόγω του κτηρίου στην Ένα. Και ο Σαβίδης έχει κάνει πράγματα, εντάξει. Ναι. Και μετά έχουν γίνει πράγματα. Ναι, ρε φίλε, αλλά το γήπεδο γενικά. Είναι του 59, τι έκανε τότε. Δηλαδή. Μπράβο όμως, όταν πέφτουν λεφτά στα γήπεδα είναι κάτι σημαντικό. 12.30 θα παρουσιαστεί αυτό το έργο.
Τον ψηφίσεις. Έχεις ακούσει για κάτι άλλο να ασχολείται με ΕΠΟ αυτά, αυτό το διάστημα? Γιατί πάντα πλησιάζουν τα play-off. Όχι, μια συγγυηθείως. Μια αντίδραση μόνο, μην τυχόν μετακινηθούν οι ημερομηνίες του play-off, μια τέτοια έτσι, χωρίς να έχει δήλωση. Ότι απειλεί να αντιδράσει αν αλλάξει κάτι στα play-off. Ναι, δεν σε προβληματίζει πάλι το γεγονός ότι τέτοια περίοδο είναι μόγκα σε στρούγκα? Όχι. Ο Παναθηναϊκός. Όχι. Γιατί? Γιατί πάντα έτσι κάνει και πάντα τα παίρνει τα δύο-τρία σφυριγματάκια στη διαδικασία και βγαίνει πρώτος. Τα έχει πάρει κάθε φορά τα play-off, τα παίρνει. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε θέμα με διαιτησία στα play-off. Την προηγούμενη φορά μας είχαν μείον 3 στα play-off. Την παραπροηγούμενη ο Σιλπέρτο Σίλβα μας έβαλε γκολ 2 μέτρα μπροστά. Την παραπροηγούμενη ο Κάκος μας άφησε με 10 παίκτες όταν έπρεπε να αποβληθεί ο παίκτης του Παναθηναϊκού. Πολύ καλός διαιτητής. Πολύ καλός διαιτητής. Που θέλαμε να μας το φέρουν και στην ομάδα μας. Γενικά τέλος πάντων, δεν μου αρέσει εμένα αυτό που κάνει ο Παναθηναϊκός στο χρονικό διάστημα. Έλα μου. Πάλι. Εντάξει. Καλά, εντάξει. Απ' την άλλη, βέβαια, κοίτα να παίξεις μπάλα κι εσύ. Εντάξει. Είναι ένα. Τι με κοιτάς, δε Βουτυράκη. Βρε, εδώ είναι πλήρες ο Πάκτο, τι μου λες. Δηλαδή, δεν ξεκινάς από την ίδια χρονιά. Είναι πλήρες ο Πάκτο, δεν έχει τραυματισμό. Όταν το μιλάς, θα διαβάσουμε το απόγευμα. Όχι, συμπληρώθηκαν 2-24 ώρα, όπου ο Πάκτο είναι πλήρης. Είναι ίδια χρονιά. Λείπει ο Κωνσταντινίδης, εντάξει είναι το πρόβλημα. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι είναι μέσα. Σκέψου. Ο Μπερμπάτοφ κάνει κανονικά. Ή... Το Σάββατο, ναι. Κανονικά, κανονικά. Καλά είναι. Καλά είναι, ναι, θα παίξει τον Παναθηναϊκό, θα παίξει. Πού θα παίξει το θέμα? Εντάξει, τι που θα παίξει, μπορεί ο Κλάου να παίξει 6 παιχνίδια σε δει. Τι που θα παίξει, μία-μία θα πηγαίνει. Α, ναι. Εγώ αν ήμουν ο Ιβίτς, θα ξεκινούσα τον Κλάου στο 60 τον Μπερμπάτοφ. Στο επόμενο που ξεκινούσα τον Μπερμπάτοφ θα έμπαινε στο 60 ο Κλάου. Παίζουν ρόλο τα μάτς και οι έδρες. Πού θα έβαζες το. Ανεξάρτητα. Ποιες έδρες. Εντάξει, εκτός έδρας είσαι. 8 άτομα θα έχει καθηγητή. Είσαι μέτριος. Εκτός έδρας δεν μπορεί να πάρεις αποτέλεσμα. Αφού... Κοίτα, από τη στιγμή που οι εξτρέμ παίζουν, θα προτιμούσα τον Μπερμπάτοφ στα εκτός. Στα εκτός. Ναι, ναι. Για να κρατήσω περισσότερο μπάλα και να εκμεταλλευτώ τους γρήγορους. Άδεια υπεροχή. Ε? Άδεια υπεροχή. Ναι, με τους εξτρέμ θα χτυπήσω. Α, με τους εκτρέμ. Ναι. Και εντός τον Αθανασιάδη. Ναι. Για να έχω στο κουτί παίκτη. Ο ένας ψήφισε τον άλλον, δεν. Όχι, όχι. Με τίποτα. Πλάκα. Αυτό έλεγε ο Τούντορ, αλλά τον ξεφωνίζατε. Mm? Αυτό έλεγε ο Τούντορ, ότι δεν μπορούν να παίξουν μαζί, αλλά τον ξεφωνίζατε. Δεν ξεφωνίζαμε γι' αυτό. Α, μου είσαι. Καλά. Ωραία. Κοίτα να δεις που μόνο με ποδόσφαιρο θα ασχολούμαστε από εδώ και πέρα. Πώς τα φέρνει η ζωή, ε. Τελείωσε, ναι, τελείωσε. Να αφήσουμε το βόλεϊ, να αφήσουμε το χάντμπολ, να αφήσουμε το μπάντμιντον, να αφήσουμε το. Τελείωσε γρήγορα, γρήγορα. Η χρονιά για τα υπόλοιπα τμήματα και έμεινε το ποδόσφαιρο. Έχεις πάρει χαμπάρι ότι υπάρχει ενδεχόμενο. Δεν συμφωνείς ο Καρμαζίτης ακόμα? Αυτό είναι ένα. Ναι. Το δεύτερο είναι ότι με τους διεθνείς τι γίνεται. Στο ποδόσφαιρο. Ναι. Αδειάνη η Σλοβακία πει το ΜΑΚ, αδερφέ. Όπως είπε το Εκουαδόρ τον Ομποά. Ναι. Το ξέρουν όλοι, έχουν και οι υπόλοιποι διεθνείς. Αλλά δεν έχει αποφασιστεί ακόμα κάτι για τα play-off. Τα play-off πάνε όσοι έχουν. Μέχρι 28. 29 ότι φεύγει η εθνική στην Αυστραλία. Ναι. Καλώ θα βγει πέμπτο και θα σου πω εγώ μετά πώ θα σου έρθουν. Συ, ποιο θα πάει, Σάμπος? Τι λε. Ποιο θα πάει. Τζιόρτζ Τζαβέλα. Κλάου. 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 Γιατί. Άμα κάνει τρία γκολ στα play-off, Κλάου. Παπάζουγλου, πιο πιθανό βλέπω. Παπάζουγλου. Δεν νομίζω. Ναι. Καλά. Και Ντίμη Κωνσταντόπουλο βλέπω. Ανέβασε τη Μίτλεσμπρο. Σφιστά. Μπράβο του. Ξεχασμένος ο Κωνσταντόπουλος. Να φεύγει. Και ησύχασε. Βέβαια. Στα του ΠΑΟΚ δεν μπήκαμε ακόμα όμως. Θα ξεκινήσουμε με το που επιστρέψουμε. Μετά το πρώτο διάλειμμα είπαμε με μηνύματα μπορούμε να επικοινωνούμε. Γράφεται FM, αφήνετε κοινό το μήνυμα στο 54526. Πριν πάμε σε του ΠΑΟΚ, φίλος του Παναθηναϊκού μας ενημερώνει ότι το σχέδιο για τηλεοφόρο είναι να αυξηθεί η χωρητικότητα σε 22.000 με δύο καινούργιες θύρες στα κεντρικά, δηλαδή να γίνουν δύο υπερυψωμένες, οι κεντρικές θύρες να είναι διόροφες. Μπράβο. Και θα φτιάξει και 22 σουίτες. Και θέλει να τα παρουσίσει αυτά για να συγκεντρώσει κάποιον ενδιαφερόμενο να βοηθήσει. Γιατί το έργο λέει θα κοστίσει 12 εκατομμύρια ευρώ. Μπράβο. Και η Μακεδονία παλά στην ανακατασκευή. 21 εκατομμύρια ήταν. Τι νομίζεις ότι είναι. Πολλά λεφτά.
Πάμε. Πάμε να ξεκινήσουμε να μπούμε σε κλίμα. Όσο γίνεται να μπούμε σε κλίμα ποδοσφαιρικό. Λογικά μέσα στην εβδομάδα θα μιλήσουμε, θα ασχοληθούμε με ποδόσφαιρο. Ναι, γιατί δεν γίνεται. Φτάνει. Μάλλον θα δούμε παιχνίδια. Κατά πάσα πιθανότητα. Θα δούμε. Κάτι θα δούμε, δεν γίνεται. Δεν θα κάνουμε κανένα τουρνουά 45 λεπτό. Έχουμε Μάριο Τριβιζά μαζί μας, reporter ΑΕΚ, ΑΕΚ 365, Sports DNA, ο Μάριος Τριβιζάς μαζί μας. Καλημέρα Μάριε. Καλημέρα. Όλα καλά. Καλά, καλά. Κοιτάξτε, επειδή σας άκουγα, νομίζω ότι επειδή παιχνίδια δεν θα γίνονται, οι στοιχηματικές θα αρχίσουν πλέον να δίνουν αποδόσεις για το αν θα γίνει ένα μάτσι, πότε θα οριστεί, αν θα αλλάξει η ώρα. Πότε θα εκδικαστεί μια υπόθεση στην πειθαρχική της ΕΠΟ. Σωστό. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Όλα αυτά όμως για καλό είναι ή, δηλαδή, είναι απογοητευτικό, αλλά μήπως είναι και για καλό τελικά. Μήπως. Κοίταξε να σου πω κάτι, ειλικρινά, εγώ δεν βρίσκω κάτι απογοητευτικό στην όλη υπόθεση. Δηλαδή, σε ένα ποδόσφαιρο που τόσα χρόνια λένε όλοι, εκτός από αυτούς που ευνοούνται, ναι, ότι οι τίτλοι δεν πηγαίνουν εκεί που θα έπρεπε να πηγαίνουν, δεν μπορώ να βρω τι βρίσκει κακό κάποιος, αν αυτοί οι τίτλοι τελικά δεν πηγαίνουν πουθενά. Για μένα είναι καλύτερο από το να μην πηγαίνουν σε αυτόν που τους αξίζει, να μην πηγαίνουν πουθενά. Νομίζω είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, ναι, 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 έχει, είναι, ναι, ένα πρώτο βήμα σε κάθε περίπτωση. Ναι, είναι, βέβαια, ένα πρώτο βήμα. Όλα αυτά που γίνονται τους τελευταίους μήνες πράγματι είναι σημαντικά βήματα για να καταλάβουν όλοι ότι δεν πάει άλλο. Όπως έχει καταλάβει η πολιτεία από ό,τι φαίνεται, έτσι. Δηλαδή είναι ένα κέρδος και αυτό. Ναι, και σίγουρα και οι ομάδες ήταν αυτές που οδηγήσαν τα πράγματα σε έναν τέτοιο δρόμο, έτσι, και ο ΠΑΟΚ που πήρε μια δύσκολη απόφαση, mm-hmm, να μην κατέβει στο παιχνίδι στο Καραϊσκάκι, και γενικά η στάση των ομάδων τον τελευταίο καιρό που δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει πλέον ανοχή. Έτσι. Μάρη, σήμερα Δευτέρα μεσημέρι, τι γνωρίζετε όλοι για τον τελικό κυπέλου, τι πιθανολογείτε? Κοίταξε, αυτό που γνωρίζουμε σήμερα Δευτέρα μεσημέρι είναι ότι ο τελικός έχει οριστεί για την Κυριακή στις 8.30 και δεν θα γίνει την Κυριακή στις 8.30. 100%? Ναι. 100%. Είναι, παιδιά, αυτά που γίνονται είναι εντελώς τρελά. Εντελώς τρελά, δηλαδή για να καταλάβει ο κόσμος. Απλά και αν το δει κάποιος νομικά, καθαρά. Ναι. Υπάρχει μια υπουργική απόφαση. Αυτή η υπουργική απόφαση λέει ότι ο τελικός κυπέλου δεν θα διεξαχθεί για τις επόμενες 10 ημέρες. Ωραία. Αν η ΕΠΟ, όπως έκανε, ορίσει ένα παιχνίδι εντός αυτών των 10 ημερών, αυτό το παιχνίδι εξ αρχής είναι ανεβλημένο. Πώς να το πω. Δηλαδή, αν δεν βγει νέα υπουργική απόφαση που να αλλάζει την προηγούμενη, το παιχνίδι έχει αναβληθεί προκαταβολικά. Μιλάμε για τρελά πράγματα. Είναι σαφές ότι η ΕΠΟ δεν θέλει να γίνει ο τελικός, εντάξει. Δεν νομίζω ότι αφισβητεί κανείς αυτό το πράγμα. Θέλει να ρίξει την αναβολή κάπου αλλού, μάλλον. Ή τη ματέωση. Κοίταξε. Νομίζω ότι ξεκάθαρα η στάση της ΕΠΟ είναι αυτή που οδηγεί στην αναβολή. Τώρα, γιατί το κάνει αυτό, δεν μπορώ να το ξέρω. Αν είναι ότι όντως δεν θέλει να γίνει το παιχνίδι. Αν είναι ότι θα ήθελε να πάρει και μια ρεβάνς, ας πούμε, από την πολιτεία για το φιάσκο που υπέστη στις διαπραγματεύσεις με τη FIFA. Αν είναι ότι ήθελε να στείλει το μήνυμα ενδεχομένως τώρα που η τράπουλα ανακατεύεται στις ενώσεις ότι εγώ είμαι ακόμα εδώ και μου περνάει κάτι με την απόφαση να ορίσει άλλους βοηθούς, δεν ξέρω τι από τα τρία είναι. Μάρια, άντε πέσει, ξεπερνιέται το δεκαήμερο το θέμα αυτό και ας πηγαίνει λίγο μετά. Η ΕΠΟ έχει ανακοινώσει τελικό με τους ίδιους όρους, άρα με τους ίδιους διαιτητές. Εκεί η ΑΕΚ έβγαλε μια ανακοίνωση ότι δεν κατεβαίνουμε εμείς ως πρόσβατο σφαγή. Εκεί τι θα γίνει? Κοίταξε, αυτό που άφηνε η ΑΕΚ να εννοηθεί ήταν αυτό, ότι με αυτούς τους διαιτητές δεν πρόκειται να κατέβει. Νομίζω όμως ότι δεν πρέπει να φτάσουμε εκεί. Είναι υποχρέωση του Υπουργού από τη στιγμή που υπάρχει ξεκάθαρη συμφωνία και για τον Σιδηρόπουλο και για τους βοηθούς. Εδώ επάνω κάτι να σε ρωτήσω, γιατί σίγουρα το ξέρεις καλύτερα. Έχει διαψεύσει κανείς αυτή τη συμφωνία? Δηλαδή κάποιος να το αφισβητήσει? Η ΕΠΟ την έχει αφισβητήσει. Α, ότι δεν υπάρχει... Όχι επίσημα, οι κύκλοι της ΕΠΟ είχαν πει ότι είχαμε πει μόνο για το Σιδηρόπουλο. Μάλιστα, μάλιστα. Από το Υπουργείο υποστηρίζουν ότι ήταν ξεκάθαρο και ότι μάλιστα ήταν πρόταση της Ομοσπονδίας.
Δηλαδή για να αποφύγει τον ξένο διαιτητή, ότι ήταν ναι. η δική της πρόταση να βάλει το Σιδηρόπουλο με τους βοηθούς του, με αυτού που στηρίζει στην Ευρώπη. Ωραία. Επίσης να πούμε και κάτι, επειδή στην ανακοίνωση της ΕΠΟ έλεγε με τους ίδιους όρους, υπάρχει ακόμα μια παράμετρος εκτός από τους βοηθούς. Δύο μέρες πριν από τον τελικό, αν δεν κάνω λάθος, ή μία ημέρα πριν από τον τελικό, δεν θυμάμαι, είχε στείλει μια επιστολή στην ΕΠΟ ο κ. Κοντονής, στην οποία είχε καταγγείλει ότι έχει δεχτεί και αυτός με τη σειρά του καταγγελίες από ενώσεις, ότι οι προσκλήσεις που θα έπρεπε να πάρουν βάσει της συμφωνίας δεν φτάσαν στα χέρια τους. Μάλιστα. Υπάρχει και αυτό το ζήτημα. Υπάρχει το θέμα του παρατηρητή με αυτό το Βούλτσε από την Κόρινθο. Τον βάζουν παντού πραγματικά. Δηλαδή, αυτοί άμα διοργανώσουν τον αγώνα που και η μερίδα κατά του καρκίνου του μαστού, παρατηρητή διαδικασία θα τον Βούλτσε. Δηλαδή, πραγματικά. Είναι πολλά τα πράγματα. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, εντάξει. Νομίζω ότι στην ΕΠΟ το παράκαναν. Εδώ και καιρό, Μάριο, όχι τώρα. Όχι, εννοώ ρε παιδί μου ότι δεν αλλάξανε κάτι απλά. Το παράκαναν. Δηλαδή ήταν, τι να πω τώρα, δεν υπήρχε περίπτωση να μην αντιδράσει κανένας. Ήταν ορισμοί που ήξεραν ότι θα προκαλέσουν αντιδράσεις. Και πιθανότατα ήξεραν ότι θα προκαλέσουν και την μη διεξαγωγή του παιχνιδιού. Καλύτερα από τον Αλεξέα να βάζαν τον Καραπαπά, να βάζαν καλύτερα. Αντί για τον Αλεξέα. Και να μην ξεχνάμε και κάτι άλλο, μια πολύ σημαντική παράμετρο στο τι θα δούμε από εδώ και μπρος. Στην παράμετρο της Νόβα, η οποία ναι, ναι, έβγαλε μια ανακοίνωση η οποία ήταν, νομίζω δεν θα μπορούσε να γίνει. Απόλυτη, απόλυτη. Και πρόσεξε με, και εκεί η ΕΠΟ έχει βάλει το χέρι της να έχει τέτοια Νόβα απέναντί της, εντάξει. Με την απευθείας ανάθεση του αγώνες κυπέλλου στον ΟΤΕ. Και εκεί έχει, ναι, και εκεί έχει βάλει το χέρι της η ΕΠΟ. Κοίταξε να σου πω κάτι, επειδή το συζητάγαμε χθες ότι φιλολογικά καθαρά τώρα, έτσι, κουβέντα καφενείου ας πούμε. Το δέχομαι όντως ότι η Νόβα έχει και ένομο συμφέρον και να πάει κόντρα και στον ΟΤΕ ενδεχομένως και στην ΕΠΟ. Έτσι κι αλλιώς η άνθρωπο καθένας τη δουλειά του κάνει. Αλλά και καθαρά ας πούμε σε επίπεδο εμπορικό να το δεις. Η Νόβα θα έδειχνε 6 παιχνίδια, τα οποία τα 3 θα ήταν Τετάρτη, που 3 η ώρα το μεσημέρι κλείνουν τα καταστήματα, και τα άλλα 3 Κυριακή που είναι φιλέτο. Και ξαφνικά έρχεται κάποιος και της λέει να δείξει παιχνίδια που θα γίνουν όλα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή είναι λογική αντίδραση. Στον πιο μεγάλο χορηγό του ποδοσφαίρου μας. Βέβαια. Οι άνθρωποι έχουν δώσει τόσα εκατομμύρια. Μάρε, για να πάμε λίγο στο πιο ποδοσφαιρικό κομμάτι και να ακουμπήσουμε λίγο και τα του ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ χθες, σήμερα, λογικά προετοιμάζεται να παίξει με τον ΠΑΟΚ, έτσι δεν είναι? Την Τετάρτη. Η ΑΕΚ προετοιμάζεται να παίξει με τον ΠΑΟΚ, όπως και ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται για να παίξει. Ναι, 100% ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, ναι. Δεν νομίζω ότι κανένας από τους δύο είναι σίγουρος αυτή τη στιγμή που μιλάμε ότι θα γίνει το παίξι. Ποιος μπορεί να αποφασίσει το αντίθετο? Δηλαδή, υπάρχει μια φημολογία η οποία έχει αναπτυχθεί από το Σάββατο το μεσημέρι, ότι αν δεν γίνει ο τελικός, η ΕΠΟ θα στυλώσει τα πόδια και θα κηρύξει το τέλος σεζόν. Ναι. Το τέλος αγωνιστικής περίοδου. Κάτι που σημαίνει ότι δεν θα γίνουν και τα play-off. Είναι ένα ακραίο σενάριο, έτσι, εγώ δεν το πιστεύω να σου πω την αλήθεια, γιατί θα είναι πραγματικά πάρα πολύ ακραίο και θα βρεθεί η ΕΠΟ αντιμέτωπη με την οργή πολλών πλέον. Ναι, ναι, ναι. Θα τραβήξει πολύ το σκηνή. Αλλά θα μπορούσε να το κάνει. Θεωρητικά θα μπορούσε να το κάνει. Από την άλλη σε σκέφτομαι. Γιατί δεν μπορεί η Λίγκα μόνη της να διοργανώσει αυτή την τέτοια. Ας φέρει ξένους διαιτητές. Ο Ολυμπιακός δεν εμπλέκεται. Πρέπει να τους έχεις ανάγκη αυτούς να πούμε μια ζωή. Ναι, είναι διοργάνωση της Λίγκας. Αυτό ισχύει, αλλά πέρα από το ότι αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι οι κανονισμοί, δεν προβλέπεται αυτό. Δηλαδή δεν μπορεί να ορίσει, ας πούμε. Ενώ αυτά που αποφασίζουν αυτοί οι Μάρια προβλέπονται. Ναι, αλλά και υπάρχουν και τα νομικά ζητήματα. Θες και χρόνο. Ναι, χρειάζεται χρόνος και χρόνος δεν υπάρχει πλέον. Και πέρα από αυτό, ακόμα κι αν ξεπερνούσε η Λίγκα αυτό το θέμα με τους διαιτητές, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, ότι νομικά δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αν η ΕΠΟ κηρύξει την λήξη της σεζόν. Ναι, μετά θα μπορεί να δηλώσει τις ομάδες στην Ευρώπη, αλλά θα φτάσει μέχρι εκεί. Θα θεωρηθεί τελική βαθμολογία της κανονικής περίοδου. Θα θεωρηθεί τελική βαθμολογία της περίοδος, από εκεί δηλαδή θα βγουν και τα εισιτήρια. Κοίταξε να σου πω την αλήθεια, δεν νομίζω ότι θα φέρει και τίποτα ακραίες αντιδράσεις αυτό, έτσι, αν γινότανε. Ενώ σε επίπεδο συμφερόντων των ομάδων που ψάχνουν τα εισιτήρια. Δηλαδή τώρα αν ας πούμε βγει ο Παναθηναϊκός Champions League
η ΑΕΚ πάρει το πρώτο εισιτήριο για το Europa, από το δεύτερο και ο Πανιώνιος το τρίτο, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει καμιά οργή και από τις ομάδες, ας πούμε. Μην το λες. Μην χρειαζόμαστε ξεκούραση. Εννοώ προς την τέλεση αυτή, των play-off. Σίγουρα όμως από εκεί και πέρα θα είναι το ζήτημα της αντιμετώπισης της ΕΠΟ απέναντι στη Super League συνολικά. Mm-hmm. Και θα υπάρχουν και οικονομικό πλήγμα και για τις ομάδες τις ίδιες και για το συνεταιρισμό. Άρα για να τα βάλουμε σε μία σειρά, πρώτα απ' όλα περιμένουμε απόφαση του Υπουργού για τον τελικό, που μάλλον θα είναι αρνητική για την ερχόμενη Κυριακή, και εφόσον αυτό οριστικοποιηθεί, πάμε να δούμε για τα play-off τι γίνεται. Κοίταξε, η λογική λέει ότι σήμερα ο Σταύρος Κοντονής θα στείλει έγγραφο στην ΕΠΟ, ναι, με το οποίο θα την ενημερώνει ότι ο τελικός δεν θα γίνει την Κυριακή. Mm-hmm. Θα τελειώνει δηλαδή αυτό. Αυτό πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Δηλαδή έχει κάνει και δηλώσεις σήμερα ο Υπουργός ότι δεν θα γίνει την Κυριακή ο τελικός. Και ήταν από την αρχή δεδομένο ότι δηλαδή δεν θα μπορούσε να γίνει την Κυριακή ο τελικός. Και το γνώριζε αυτό η ΕΠΟ. Το ζήτημα είναι, μόλις η ΕΠΟ ενημερωθεί mm-hmm. και επίσημα πλέον ότι δεν υπάρχει τελικός την Κυριακή, τι θα αποφασίσει. Μάλιστα. Ωραία. Και πες ότι Τετάρτη 8:30 κανονικά έχουμε πάω ΚΑΕΚ. Τι ΑΕΚ θα δούμε? Να σε βάλουμε και λίγο στα αγωνιστικά. Ο Μάνταλος έχει πρόβλημα? Ο Μάνταλος δεν θα παίξει την Τετάρτη, δυστυχώς. Mm-hmm. Θα πρέπει να θεωρείται σίγουρο. Και ενδεχομένως δεν θα παίξει ούτε με τον Πανιόνι την Κυριακή. Αν την Κυριακή γίνει ο αγώνας με τον Πανιόνι. Τι σημαίνει αυτό για την ΑΕΚ? Σημαίνει ότι θα πρέπει να βρεθούν λύσεις. Πέσει καθαρότητα σε 3-3. Ναι, ή θα παίξει καθαρότητα σε 3-3, ή θα μπορούσε να βάλει τον Κονανότα στη θέση του Μάνταλου ως τεκάρι. Θα πρέπει να το δούμε αυτό. Νομίζω όμως ότι θα είναι η μοναδική θέση που θα παίζει. Από εκεί και πέρα όλες οι υπόλοιπες θέσεις είναι λίγο πολύ κλειδωμένες. Δηλαδή θεωρητικά αν γίνει παιχνίδι Τετάρτη, νομίζω θα δούμε τον Παρόχα το τέρμα, τον Τίντακ, τον Γκάλο, τον Άρθο και τον Κολοβέτσιο στην άμυνα, το Σιμόες με τον Γιώχανσον στο κέντρο με τον αντικαταστάτη του Μάνταλου, στα άκρα τον Αραβίδη και τον Παρμπόσα και στην κορυφή τον Τζιμπού. Βάλκας αυτοί δεν υπάρχουν? Κοίταξε, από τη στιγμή που ο Μάνταλος βγαίνει από την εξίσωση, ένας από αυτούς που θεωρητικά θα μπορούσε να αντικαταστήσουν είναι και ο Βάρκας. Μάλιστα. Εντάξει, το προτιμά τον Άρθρο, ο Μανολιάς. Μέχρι στιγμής έχει χρησιμοποιήσει σε 2 αγώνες το Λαμπρόκουτο. Δεν τον έχει δικαιώσει. Οπότε έχει δείξει ότι σκέφτεται να το αλλάξει αυτό. Και τι έχει αλλάξει στη ζωή της ΑΕΚ μετά τον Μπογιέτ, Μάρη? Κοίταξε, το επίπεδο των προπονήσεων είναι παραμένει το ίδιο, τέλος πάντων τακτικά δουλεύουν τέτοια πράγματα? Κοίταξε, ο Στέλιος Μανολάς κατά την άποψή μου είναι ο ιδανικός υπηρεσιακός προπονητής. Είναι ένας άνθρωπος που έχει πλήρη συνέστηση ότι είναι υπηρεσιακός, ναι, και δεν προσπαθεί να μαγεύσει τον κόσμο. Γιατί ξέρεις, συνήθως οι υπηρεσιακοί που αποτυχάνουν είναι αυτοί που προσπαθούν να αφήσουν το στίγμα τους. Ναι. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ναι, εννοείται, ξέρω από αυτούς. Ένας υπηρεσιακός προπονητής πρέπει να κάνει διαχείριση μιας ομάδας που δεν είναι δικιά του και μιας ομάδας που έχει μάθει να παίζει αλλιώς. Μάλιστα. Νομίζω ότι το έχει κάνει πολύ καλά όταν αντικατέστησε τον Τραϊανό Δέλα μέχρι να έρθει ο Μπογιέτ, και το έκανε εξίσου καλά και τώρα μέχρι στιγμής, παίρνοντας την πρόκριση στους διπλούς αγώνες με τον Ατρόμητο. Μάλιστα. Μάρη, ωραία. Περιμένουμε. Νομίζω ότι θα δούμε μπάλα Τετάρτη βράδυ, αλλά τέλος πάντων, κρατάμε και μια πέτρα. Ο Θεός μαζί μας. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε. Καλά. Yeah. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτά όλα γίνονται στην ΑΕΚ. Όλα τα ενδεχόμενα που γνωρίζουν και στην ΑΕΚ, η οποία περιμένει και τελικό κυπέλου και τα play-off, δηλαδή περιμένει και το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ αλλά και το ΠΑΟΚ ΑΕΚ της Τετάρτης. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν θα δούμε play-off που Τετάρτη. Δηλαδή δεν. Θα μου πεις, όλα γίνονται. Και πάνω στην κόντρα που υπάρχει, όσα αντίδραση στην αντίδραση, αυτή η τελειωμένη της ΕΠΟ, γιατί τελειωμένη είναι και δεν έχουν να χάσουν τίποτα, είναι ικανή για όλα. Πάρευε, ξέρουν τι τις γράψεις τους κανονικά. Δεν προλαβαίνεις. Εδώ τώρα πρέπει να ξεκινήσει, γιατί 28 πρέπει να τελειώσει. Αυτό είναι το θέμα. Φεύγουν οι διεθνείς. Δεν προλαβαίνεις. Λοιπόν, όλα αυτά αφορούν την ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ, πες ότι είναι λίγο πιο ήρεμος και πιο ψύχρεμος, αν και όλοι και εκεί ρωτάνε τι γίνεται, πότε παίζουμε, πότε δεν παίζουμε, και εκεί υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα. Ακούσαμε και
τι ισχύει στην ΑΕΚ επί Μανολά. Ο Γκάλο, ο Άρθρο, Κολοβέτσιος, Σιμόες, Γιώχανσον, ο Μάνταλος χτύπησε, άρα κάποιος άλλος. Αραβίδης, Μπαρμπόσα και Τζιμπούρ, η επιλογή του Μανολά στην επίθεση. Ποτέ δεν φόβησε η ΑΕΚ. Έχει μια βέβαια σταθερή παρουσία, αυτό είναι το υπέρ της. Αλλά νομίζω ότι ακόμα και από την εντεκάδα, ακόμα και από την εικόνα που έχουμε και τα μάτς που έχουν γίνει, δεν μπορείς να μη συμφωνήσεις ότι ο ΠΑΟΚ έχει πιο ψηλό ταβάνι. Ότι ο ΠΑΟΚ έχει πιο πολλές δυνατότητες. Βεβαίως δεν μας έχει δείξει πολλές φορές. Μας έχει δείξει λίγες. Αυτό είναι το θέμα. Στην καλή μέρα λες του ΠΑΟΚ, με την καλή μέρα της ΑΕΚ, θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Αυτό λες. Ασυζητητή. Δεν υπάρχει. Τι να λέμε. Τώρα, καλή μέρα ο ΠΑΟΚ, εκείνη το ερωτηματικό. Μπορεί να τη βιάσει. Πολύ σημαντικό ερωτηματικό. Ρυθμό δεν έχει ο ΠΑΟΚ. Δεν έχει. Ρυθμό και αποτελεσματικότητα. Γιατί κακά τα ψέματα, η ΑΕΚ ακόμα και σε μέρες που είχε ελάχιστες φάσεις πήρε παιχνίδια. Αυτοί τώρα που παίζουν στον ΠΑΟΚ μπορούν να έχουν αποτελεσματικότητα. Είναι πιο ικανοί. Είναι για πιο χαλαρή απόδοση και καλύτερο αποτέλεσμα. Αυτοί όλοι τώρα που παίζουν βασικοί. Ποιοι? Είναι αυτοί. Ο Γλύκος στο τέρμα. Mm. Ο Τζιόλης, ο Τζαβέλας, ο Αθανασιάδης, ο Μακ. Όλοι αυτοί μαζί. Μαζί όλοι. Αλλά δεν έχουν ρυθμό. Το πάμε και στο φιλικό το παιχνίδι. Δεν κυριάρχησαν. Δεν είχαν τον έλεγχο του αγώνα. Δεν. Έχετε τρομερά ντεζαβαντάζ ο ΠΑΟΚ σε αυτή τη διαδικασία. Ξεκινώντας από το γεγονός ότι κλείνει 10 μήνες και να θα τελειώσουν 11 μέσα στο γήπεδο. Και θα μπει στο πρώτο μάτς και δεν θα έχει τον κόσμο. Δηλαδή να το σμπρώξει, να του πορώσει. Θα το δούμε το αγωνιστικό. Αν τυχόν γίνουν παιχνίδια. Θα δούμε από Ρετάρτη βράδυ. Το θετικό είναι ότι μπορεί ο Ίβιτς να διαλέξει. Μπορεί να κάνει σχέδια. Έχει τους πάντες διαθέσιμους. Θα ήμουν πολύ πιο αισιόδοξος αν ήταν ο Λέοβατς διαθέσιμος. Θα μπει από το δεύτερο μάτς. Σκέψω ότι ανακοινώθηκε πως χάνει τη χρονιά και πλέον θα τον έχει ο ΠΑΟΚ για 5 παιχνίδια. Κάτσε. Αυτό ισχύει σήμερα. Άμα πάθει πάλι κάτι, τι. Εντάξει. Αυτό για όλους. Σήμερα ισχύει ότι ο Λέοβατς από τον δεύτερο αγώνα θα παίξει. Καλά και οι άλλοι τα χτύπησαν καλά. Πέρασε, είπαν 9 μήνες τα λείπει και σε μήνα έπαιζε κανονικά. Εντάξει. Το τι είπανε με το τι συνέβη μπορεί να έχει μια απόσταση. Λοιπόν. Τι λέει. Ένα μήνυμα να δούμε. Που σχετίζεται με τα play-off και τους διεθνείς ποδοσφαιριστές. Αν μπορούμε να πούμε ποια ομάδα των play-off έχει τους πιο πολλούς συμμετέχοντες στο Euro. Άρα και ίσως τους πιο προσεκτικούς στους αγώνες. Μακ κάτσε. Σάμπο, που δύσκολο να τον δούμε. Ποιον άλλον έχουμε. Ποιον άλλον, ξέρω εγώ. Αυτή. Η Βοσνία δεν προκρίθηκε. Δεν έχει θέμα, δεν είναι πολύ. Δεν είναι, εντάξει. 2-3 μπορεί να έχει ο καθένας. Ο Παναθηναϊκός δηλαδή. Ποιος Παναθηναϊκός δηλαδή. Δεν έχει Παναθηναϊκός, διεθνής. Μόνο τον Μπέρκ. Αυτό τους πιάνει για 2. Δεν είναι θέμα ρε φίλε, δεν λογικά. Δηλαδή τώρα ο Κάτσε σου έχει δώσει καμιά φορμή ότι υπάρχει να μπει σε κάποιο παιχνίδι και να είναι προσεκτικός και να σκέφτεται κάτι άλλο. Δεν σου δίνει. Στο μεταξύ είπατε χειαστούς αυτός που διεκδικούσε τη θέση μαζί του. Στην Αλβανία. Ναι. Διεκδικούσε θέση στην αποστολή. Όχι, ρε, στην δεκάδα, στο βασικό σχήμα. Ναι. Δεν σου δίνει τώρα. Εντάξει, και ο Μακ. Είδα το μωρό του Κουκάτσε στο μεταξύ. Μάλιστα. Πανέμορφο. Δεν του μοιάσε καθόλου. Γιατί, ρε, τι έχει ο Κάτσε. Πήρε από τη γυναίκα του να είναι καλά ο Θεός, ο Αλάχ, ο Βούδας. Πανέμορφο το μωρό. Φτού, φτού, φτού. Και μπήκαμε μια αισιοδοξία ότι θα έχουμε ποδόσφαιρο Τετάρτη. Ρε, κοίτα να δεις. Έχουμε ρε φίλε, δεν έχουμε. Μάλλον, ίσως. Γιατί ίσως δε. Δεν μπορεί να αναβάλει. Είναι ικανή για όλα αυτά. Είναι ικανή για όλα. Τα πάντα, δηλαδή. Δεν έχουν να χάσουν τίποτα. Τα παίζουν όλα για όλα. Από κανέναν δεν το φοβούνται.
Κάνει ένα ανακατακτισμένο φύλαθλο που θέλει να δει μπάλα και... Τώρα μπορεί να τους έχει πιάσει να τιμωρήσουν την ΑΕΚ. Και πώς την τιμωρείς την ΑΕΚ? Δεν την αφήνεις να παίξει ούτε τελικό κυπέλου και την, δεν την αφήνεις να βγει ούτε δεύτερη που το είχε στο τσεπάκι της, το δεύτερος. Πάρε και την αφαίρεση βαθμών, πάρε και τα play-off που δεν γίνονται, μείνεις την απέξω. Ποιος ξέρει, το σκεπτικό τους είναι... Και θα βγεις μετά εσύ να λες πάλι, να γιατί ο Παναθηναϊκός δεν φώναζε και δεν μιλούσε, γιατί δεν παίξαμε play-off και τα κερδίζει πάλι στα χαρτιά. Τη θέση κερδίζει. Τέλος πάντων. Τι να πεις. Πάμε δεύτερη ώρα για να δούμε και το πώς ετοιμάζεται το ΠΑΟΚ για την επόμενη σεζόν, τα στοιχεία που έχουμε και κυρίως για την υπόθεση του Μάτος, του Βραζιλιάνου Μπακ, ο οποίος λογικά έχει κλείσει στον ΠΑΟΚ και αποτελεί την πρώτη μεταγραφική κίνηση της εποχής Μίχελ, να πούμε. Και δεν το λέμε. Αυτή την εποχή βιώνει τώρα ο ΠΑΟΚ ποδοσφαιρικά. Ο Σλοβάκος είναι το αφεντικό. Και αθλητικός διευθυντής. Το αφεντικό στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Και εκεί που δεν τα κατάφερε. Ένας πρώην ποδοσφαιριστής. Ένας, όχι να πεις, πολύ πρώην ποδοσφαιριστές. Ένας που με μεγάλη εμπειρία, ένας με μικρότερη εμπειρία κτλ. Μπορεί επειδή πάω και είσαι να τα καταφέρει ένας διαιτητής. Ξέρω εγώ. Δεν το βασικό είναι να έχεις αρχές. Η ιδιότητα είναι δευτερεύουσα. Δηλαδή να εντοπίσεις τι θες να κάνεις και να το κάνεις. Θέλει και μια γνώση, θέλει και μια εξοικείωση, μια εμπειρία. Τι θέλει τώρα, τι να λέμε. Και επειδή έχετε πάρα πολλά ερωτηματικά στα μηνύματά σας, όποτε γράφουμε κάποιο μεταγραφικό θέμα, δεν μπορούμε να απαντήσουμε πραγματικά. Δηλαδή όλοι γράφετε, μα πώς, ποιος, πώς, γιατί, προπονητής, μύχε, δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Καλά, δεν χρειάζεται και ο προπονητής να είναι σε όλα μέσα. Δηλαδή αν περιμένω εγώ να πάρω προπονητή μέσα Ιουνίου, να έρθει να κάνει αξιολόγηση και να ψάξω παίκτες μετά, ζήσε μάι μου να φας τη φίλη. Θα το αφήσει μια δύο κινήσεις. Γιατί να σου το δώσει το άλοθη, ότι δεν είναι δική του ομάδα, να έχουμε πάλι τα ίδια. Γιατί ρε, σου το είπε κανείς ότι δεν είναι δική του ομάδα? Το άφηναν πολύ ωραία να ερωείται διάφοροι έξυπνοι. Ποιοι ρε, προπονητές. Ναι, ναι. Το άφηναν να ερωείται. Α, ο γνωστός. Καλά, εντάξει. Τέσσερις φορές το έχει κάνει αυτός. Εντάξει, δεν είναι πρόβλημα, το μάθαμε. Από όλα αυτοί που δεν το έχω καταλάβει ακόμα. Δεύτερη ώρα στο ΠΑΟΚ 24. Δεύτερη ώρα με το καφέ μπαρ Il Posto, το επίκεντρο στην πλατεία του Ευόσμου εδώ και 25 χρόνια, με ξένη ποιοτική μουσική και σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη με μία μπύρα αλφα, άλλη μία δώρο, και σήμερα Δευτέρα Happy Food Day με ατομικό μενού στο Il Posto, και σαλάτες και ορεκτικά και κυρίως πιάτο, γλυκό. Όλα αυτά στο Il Posto. Όλα αυτά στο Il Posto. Μπειρατής, κορυφαίο rock bar στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, με 11 βαρελίσχες μπύρες διαφορετικές. Πότε θα κάνω πάρτι, ρε, πότε θες? Για τα γενέθλιά σου? Όχι για τα γενέθλιά μου, αλλά για τα γενέθλιά να το κάνω άλλο, μακριά είναι. Μόλις κερδίσει ο ΠΑΟΚ τα play-off. Μετά τα play-off. Ναι. Το επόμενο σου κουκλίνουν. Κυριακή κλείνουν. Τι είναι? Κυριακή κλείνουν τα play-off. Κανονικά 28 του μηνός, 29 είναι Κυριακή. Κυριακή. Άρα θα τα κάνω. 5 Ιουνίου. Όχι, είναι μακριά. 4 Ιουνίου. Πέμπτη, την επόμενη Πέμπτη από τα play-off. 2 Ιουνίου. 2 Ιουνίου. Έκλεισε. Θα κάνω πάρτι στον Πειρατή. Θα παίξω μουσικές. Το αποφάσισα. Θα ενημερωθεί και ο Ντίνο σε κάποια φάση. Ωραία. Εκπληκτικές προσφορές. Εντάξει, αυτός μου ζήτησε να παίξω. Δεν λέω εγώ, πάω στο μαγαζί του να πω αού. Θα πάω, κάνουμε παρτάρα. Μήπως άμα πάρει Liverpool το Europa. Ποια Liverpool? Παίξω κόλκα στο μουσική και είναι η Liverpool. Όχι, το συνδυάσει, λέω. Όχι. Τη Liverpool εκεί την είδα το ένα ημίχρονο με τη Βικελία. Πλάκα, πλάκα. Happy hour καθημερινά από τις 1 μέχρι τις 7. Όλες οι βαρύτες και σπίρες μείον 1 ευρώ. Happy hour για τα παιχνίδια που παίζει ο ΠΑΟΚ. Όχι happy hour. Take away service για να παίρνετε μπυρίτσα στα παιχνίδια του ΠΑΟΚ και να πηγαίνετε προς το γήπεδο με 2 ευρώ μισό λίτρο. Δεν υπάρχει καλύτερη τιμή στην αγορά.
Και από εκεί και πέρα, βέβαια, διάφορα events τα οποία ενημερώνεστε μέσα από τη σελίδα του Πειρατή στο διαδίκτυο, στο Facebook. Αν έχει πρόβλημα το αυτοκίνητο ή αν πρέπει να περάσετε σέρβις Beta Auto Center, το πιο σύγχρονο συνεργείο στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 299, με φοβερές τιμές στο σέρβις και στα ανταλλακτικά. Beta Auto Center, τηλέφωνο κοινωνία 46 11 63. Το καλύτερο σουβλάκι του πλανήτη Γη αυτή τη στιγμή, του σύμπαντος, γιατί δεν έχει σουβλάκια στον Πλούτονα και το Δία, μάλλον. Είναι η αλήθεια. Στο Παρπαστέριο, Κλεάνδος με Παπάφη γωνία, στο 9-22-20 καλείται από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 3 τα ξημερώματα για να παραγγείλετε στο σπίτι σας, τώρα που έχει τελειώσει η κινηστία και είστε τώρα πλέον, γίνατε καλοί χριστιανοί και τρώτε κρέας πλέον. Ήρθε και ένα παράδειγμα αποφυγής το πώς τρώει ένας άνθρωπος απέναντί μας. Άπαχο εντελώς, σοβαρή δουλειά, νοπά κρέα τα δικά μας. Εκπληκτικές. Μάλιστα. Ποιος με σκέφτεται. Εκπληκτικές πίτες, αλάδωτες. Πολύ ωραίες πατάτες. Όλα στο Παρπαστέριο. Παπάφη Κλεάνδους γωνία, σε έναν έξοχο χώρο. Πάμε να δούμε τι λέει ο Μάτος και τι γίνεται με αυτό το θέμα του Βραζιλιάνου, που προφανώς είναι ο πρώτος παίκτης που αποκτά ο ΠΑΟΚ. Ο Γρηγόρης Ατρίδης έχει μαζέψει όλα τα στοιχεία. Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Τι γίνεται, Γρηγόρη? Καλό μεσημέρι. Όλα καλά. Μια χαρά, μια χαρά. Στην Ουκρανία ακόμα αναρωτιούνται για το Μάτος, έτσι. Τι κάνει, τι δεν κάνει, και τον ψάξαν και τον βρήκαν και τον ρώτησαν διάφορα πράγματα. Το γεγονός ότι έχει φύγει έτσι βιαστικά, περίεργα, και έχει ολοκληρώσει ξαφνικά μεσούς τη σεζόν ακόμα για την ομάδα του, την πρώην ομάδα του, την Νύπρο, την συνεργασία του μαζί της, είναι κάτι που έχει προκαλέσει μεγάλη εντύπωση, και νομίζω γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και πολλά δημοσιεύματα αρχικά για το πώς έφτασε στη λύση του συμβολαίου και στη συνέχεια για το τι συμβαίνει με το μέλλον του. Κάπως έτσι πρέπει να ήρθε και αυτή η συνέντευξη. Έχει δώσει μια συνέντευξη σε ουκρανική ιστοσελίδα και σε αυτήν ξεκαθαρίζει κάποια πράγματα και για το τους λόγους που τον έκανα να φύγει από την Ντνίπρο και για τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται το μέλλον του, γιατί ξεκαθαρίζει ποιες είναι οι προτεραιότητες του, και προφανώς δεν θα μπορούσε να λείπει από τη συγκεκριμένη κουβέντα και ο ΠΑΟΚ, γιατί τα νέα ταξιδεύουν και έχουν φτάσει σίγουρα και στο εξωτερικό. Για το πώς είχε το δικαίωμα να λύσει το συμβόλαιό του, είναι ξεκάθαρο ότι μιλάμε για οικονομικούς λόγους. Ναι, δεν μπαίνει βέβαια ο ίδιος σε τέτοιες λεπτομέρειες. Απλά αυτό που λέει είναι ότι τους τελευταίους μήνες δεν είχα πάρει ούτε μία πένα. Δηλαδή δεν είχα πάρει ούτε ευρώ, τέλος πάντων. Είναι πολύ δύσκολο να παίζεις τζάμπα και μετά από αρκετούς μήνες με πολλά οικονομικά προβλήματα, γιατί και τους προηγούμενους μήνες προφανώς έναν δεν έπαιρνε, αποφάσισε ότι ήταν προτιμότερο να χωρίσουν οι δρόμοι μας με την ομάδα και θα πρέπει να πάω κάπου αλλού να αγωνιστώ, γιατί δεν είναι σωστό να αγωνίζομαι κάπου που είμαι δυσαρεστημένος. Αυτό είπε, ναι, για τον τρόπο με τον οποίο έφυγε. Έχει ενδιαφέρον. Γιατί τον αφήνατε λίγο ακόμα εσείς να παίξει εσείς του ΠΑΟΚ? Ναι. Γιατί τον αφήνατε λίγο ακόμα να παίξει, γιατί τρία παιχνίδια ακόμα για να. Γιατί να κάνει. Έχει ενδιαφέρον να, η επόμενη ερώτηση που του κάνουν, γιατί μπαίνω σε δικασία να τον ρωτήσουν από τη στιγμή που η ομάδα έχει οικονομικά προβλήματα, για ποιο λόγο δεν έφυγε στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Μπράβο. Δεν είχε άλλη πρόταση. Πολύ λογικό. Και είπε ότι οι επιλογές δεν είναι πάντα όπως τις θέλεις. Υπήρχαν περιπτώσεις για εμένα στις οποίες το κλαμπ ήταν πολύ καλό, αλλά οι αποδοχές πολύ χαμηλές, και άλλες στις οποίες οι αποδοχές ήταν πολύ υψηλές, αλλά τραγική η επιλογή της χώρας. Τα λεφτά είναι σημαντικά, αλλά δεν είναι τα πάντα. Αν μου προσφερθεί ένα καλό συμβόλαιο σε μια όχι και τόσο καλή χώρα, θα πρέπει να το σκεφτώ χίλιες φορές. Έχω και δύο παιδιά. Δύο παιδιά. Ναι, τον ρώτησαν για το από πού προήλθαν αυτές οι προσφορές, ποιες είναι ουσιαστικά οι ομάδες. Εντάξει, ομάδα δεν νομίζω ότι περιμέναμε να πει. Ξεκαθάρισε ότι υπήρξαν προσφορές από τη Ρωσία και από την Ευρώπη. Και έδωσε και ένα παράδειγμα για την Ευρώπη, τονίζοντας ότι υπήρχε μια οικονομική προσφορά που δεν ήταν και τόσο καλή, αλλά είπε ότι δεν θέλω να αποκαλύψω παραπάνω πράγματα. Στη συνέχεια, ναι, επιστρέφουν και πάλι σε αυτή την ερώτηση που του έγινε για το, η μεταγραφική περίοδο της, του Ιανουαρίου, και για το, την αναφορά που έκανε στις τραγικές επιλογές μιας χώρας. Μήπως δηλαδή θα μπορούσε να πάρει χρήματα και την ΕΠΡΑ αυτό τους, δηλαδή να έπαιρνε μια μεταγραφή τον Ιανουάριο, αυτό μάλλον τους απασχολεί. Και γι' αυτό, αλλά και
για το ότι είναι πολύ περίεργο που φεύγει έτσι λίγο πριν κλείσει η σεζόν. Είπε ότι δεν, όταν, ως τραγική επιλογή χώρας δεν αναφέρω την Ρωσία. Δεν θέλω όμως να το συζητήσω. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον ο τρόπος τον οποίο σκέφτεται, γιατί λέει ότι υπάρχουν χώρες στις οποίες πηγαίνεις μόνο για να κάνεις χρήματα. Εγώ όμως δεν θέλω να πάω σε μια τέτοια χώρα. Δεν θέλω να ζω σε μια χώρα για 5 χρόνια, για παράδειγμα, που να μην έχω ζωή, να είμαι σπίτι, δουλειά, δουλειά, σπίτι. Και θα διαλέξω την καλύτερη επιλογή σε μια αμοιβή ίσως και χαμηλότερη, αλλά με μια καλύτερη πόλη. Και βάζει και πάλι στην πρώτη περίπτωση φωτογραφίζει ανατολικές χώρες. Σαν αυτή που έπαιζε. Ναι, έτσι νομίζω κι εγώ. Και μάλλον, σαν να σου λέει, κουράστηκα εδώ πέρα με αυτό το πράγμα. Μάλλον κουράστηκε πολύ και η οικογένειά του από την κατάσταση στην οποία πρέπει να βίωσε στην Ουκρανία. Εγώ ξέρω ότι ήρθε η γυναίκα του εδώ πέρα σίγουρα και κοιτούσε σπίτια. Ναι, οπότε είναι ένα από τα πολύ μεγάλα ατού του ΠΑΟΚ. Κάπως έτσι πρέπει να έκλεισε η υπόθεση. Από την Ουκρανία στη Θεσσαλονίκη και τέτοια περίοδο. Καλά, μην το λες, Γρηγόρη, γιατί και εμείς από την Ουκρανία στη Θεσσαλονίκη πάλι εγώ να μείνουμε εκεί. Άρα μην το μελετάς και ιδιαίτερα. Εγώ αυτό που σκέφτομαι είναι ότι αυτοί που έρχονται από Ρωσία τελικά, όλοι αυτοί όπως ο Μάτος που περιγράφει μια κατάσταση, μήπως τελικά έρχονται εδώ και χαλαρώνουν υπερβολικά. Ναι, υπάρχει και αυτό, αλλά είναι μεγάλη κουβέντα του. Έτσι, ότι το κλαμπ σε βάζει σε μια διαδικασία. Ναι, και αυτό παίζει ρόλο. Όχι αυτό, αυτό παίζει ρόλο. Αυτό παίζει όντως το πιο σημαντικό ρόλο. Επίσης, εδώ είχες όλα τα καφενεία και είχες ομάδα. Όλοι ήταν καφενεία. Εκείνη η ομάδα του Σάντζ, όλοι. Αν μπορούμε να μεταφράσουμε λίγο αυτά που λέει ο Μάτος, σίγουρα δεν είναι από τους παίκτες που θέλει να πάει κάπου για να τελειώσει ποδοσφαιρικά και να το βλέπει μόνο οικονομικά. Θετικό είναι αυτό. Εντάξει, δεν καλά, τον δούμε, θα τον δούμε και από κοντά. Εντάξει, τώρα, ναι, τα λόγια. Πάντως γίνεται και μια κρίσιμη ερώτηση για το ΠΑΟΚ και για τις αναφορές που υπάρχουν ότι έχει υπογράψει συμβόλαιο με την ομάδα. Νομίζω ότι ξεκάθαρα δεν μπορούσε να πει παραπάνω πράγματα. Ναι, άμα δεν τα ανακοινώσει η ομάδα, πώς θα τα ανακοινώσει ο ίδιος. Δεν μπορείς να πεις με ακρίβεια ένα ναι ή ένα όχι γι' αυτό. Υπάρχει σίγουρα ενδιαφέρον, αλλά τώρα εγώ αυτό δεν θέλω να το σκέφτομαι. Χθες έφτασα στο Ρίο και θέλω να μείνω για εβδομάδα, μία εβδομάδα εδώ και να σκεφτώ. Είναι αρκετός ο χρόνος για να βρω μια λύση. Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιες ευχαριστίες που λέει για την πρώην ομάδα του. Νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο το χειρίζεται επικοινωνιακά ο ποδοσφαιριστής το θέμα είναι πολύ κοντά στη γραμμή με την οποία λειτουργεί και λειτουργήσε και τις προηγούμενες μέρες και ο εκπρόσωπός του, με τον οποίο είχαμε μια επαφή και μια επικοινωνία. Τα περισσότερα πράγματα τα διέψευδε, γιατί ο τρόπος με τον οποίο το έκανε βέβαια είναι αποδεικνύει ουσιαστικά ότι είναι και κομμάτι της δουλειάς του. Δεν θα μπορούσε να πει και παραπάνω πράγματα σε εμάς. Και από εκεί και πέρα είπε ότι θα δούμε, είμαστε σε μια φάση που εξετάζουμε όλες τις προτάσεις και θα πάρουμε μια απόφαση χωρίς να θέλει να πει και πολλά να το συνεχίσει. Για το ποιος είναι ο Μάτος και τι χαρακτηριστικά έχει, δεν ξέρω αν θυμάστε, αν έχετε δει εικόνα. Έχω δει παιχνίδια. Τι μπορούμε να πούμε ποδοσφαιρικά για αυτόν τον πλάγιο μπακ. Να πούμε ότι τον παίκτη αρχικά τον έχουμε, φαντάζομαι ότι δεν το θυμάστε κι εσείς, ούτε εγώ το θυμάμαι, τον είδαμε το καλοκαίρι. Α, το θυμάσαι. Τον είδαμε το καλοκαίρι, εσείς τον είδατε και πέρσι το καλοκαίρι. Ο ΠΑΟΚ έχει αντιμετωπίσει 2 φορές την Νύπρο στις προετοιμασίες που έχει κάνει, γιατί οι 2 ομάδες προετοιμάζονται σε κοντινά μέρη το καλοκαίρι και στα 2 παιχνίδια υπήρχε συμμετοχή του Βραζιλιάνου, οπότε είχε έρθει αντιμέτωπος με τον ΠΑΟΚ. Ο παίκτης έχει γεννηθεί στις 2 Απριλίου του 86, είναι 30 χρονών, έχει ύψος 1,82. Η φυσική του θέση είναι στην δεξιά πλευρά. Νομίζω ότι η περιγραφή του για τη θέση του είναι κλασικός βραζιλιάνος fullback που παίρνει όλη την πλευρά. Έχει την ικανότητα και λόγω καταβολών και καταγωγής να είναι πολύ καλός και μέσω επιθετικά. Είναι ένας παίκτης που του αρέσει να ανεβαίνει. Υπάρχει και εδώ δημιουργείται και ένα μπέρδεμα το οποίο πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Η συμμετοχή του στην ομάδα του για λόγους ανάγκης στο τελευταίο χρονικό διάστημα και στο αριστερό άκρο της άμυνας. Ναι. Δηλαδή, για να το φέρουμε στα δικά μας. Έχει τη δυνατότητα και αυτή. Πολλές φορές μπήκε στη διαδικασία να κάνει, φαντάζομαι να μην το έκανε και αυτός με την ίδια επιτυχία, τον σκόντρα αριστερό μπακ. Αυτό έγινε με το Μάτος, γιατί η Νύπρο είχε οικονομικά προβλήματα και ο παίκτης στα αριστερά ή δεν χρησιμοποιούνταν, είτε για λόγω τραυματισμού είτε γιατί είχε φύγει. Οπότε έπαιξε και εκεί. Η θέση του όμως είναι στα δεξιά. Και νομίζω ότι και για αυτόν τον λόγο ο ΠΑΟΚ τον αποκτά. Το περίεργο είναι ότι έφυγε πολύ απότομα
ενώ η ομάδα του διεκδικεί το κύπελο στην Ουκρανία, ούτε γι' αυτό δεν έμεινε και προφανώς έφυγε για οικονομικούς λόγους. Τώρα από εκεί και πέρα η καριέρα του ξεκίνησε το 2004 πολύ μικρός. Ήταν στη Μαρσέη, εκεί ουσιαστικά έκανε τα πρώτα του βήματα στην επαγγελματική του καριέρα, αλλά δεν του πήγε και από τόσο νωρίς η Ευρώπη, επέστρεψε αναγκαστικά στη Φλαμέγκο. Εκεί δόθηκε δανεικός, για αυτό το λόγο λέω επέστρεψε στη Βραζιλία. Είχε 8 συμμετοχές. Το 2006 επέστρεψε και πάλι στην Μασαλία, χωρίς να κάνει ιδιαίτερα πράγματα. Το 2007 γύρισε στη Βραζιλία στην Παρανά. Έχει αρκετές ομάδες που έχει παίξει εκεί. Στην Παρανά έχει 19 παιχνίδια με 1 assist. Το 2008 στη Φιγκερένσε έκανε 7 παιχνίδια ακόμα. Επόμενη χρονιά από αυτήν τη Φιγκερένσε ψιλοταλαιπωρείται, γιατί πηγαίνει σε τον Μπένσε και Βίλα Νόβα, είναι ομάδες από την Βραζιλία. Και το μεγάλο βήμα και το σημαντικό βήμα στην καριέρα του, αυτό που του άλλαξε και στάτους ουσιαστικά, γίνεται το Φεβράριο του 2010, τότε που παίρνει την απόφαση να έρθει στην Ευρώπη για λογαριασμό της Ουκρανικής Τσερνομόρετς. Νομίζω ότι θα πρέπει να είναι δικαιωμένος για αυτήν την επιλογή. Στην πρώτη χρονιά, εκεί τη μισή σεζόν ουσιαστικά, είχε 13 συμμετοχές με 2 γκολ και 5 assist. Την αγωνιστική περίοδο 2010-2011 μέτρησε 17 συμμετοχές με 2 assist, και την αμέσως επόμενη, το 2011-2012, κάνει μια σεζόν με 8 γκολ και 3 assist σε 22 αγώνες στο σύνολο. Προφανώς μετά από αυτές τις σεζόν έχει γίνει βασικό μέλος της Τσερνομόρετς. Το 2012-2013 είναι ίσως η καλύτερη του σεζόν στη συγκεκριμένη ομάδα. Έχει 33 συμμετοχές με 5 γκολ και 3 assist. Και μία χρονιά αργότερα, το 2013-2014, παίζει για πρώτη φορά και σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, συμμετέχοντας με το σύλλογό του στο Europa League. Εκεί τελειώνει αυτή τη χρονιά, το 2013-2014, με 35 συμμετοχές και 6 assist. Όλα αυτά που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια, αυτά που περιγράψαμε μόλις στην Τσερνομόρετς, ναι, ήταν ο λόγος για τον οποίο το καλοκαίρι του 2014 η Τνίπρο μπήκε στη διαδικασία να πληρώσει, τότε προφανώς δεν είχε ακόμα οικονομικά προβλήματα, ένα ποσό γύρω στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ για να τον αποκτήσει. Και με την Τνίπρο μπήκε στη διαδικασία να αγωνιστεί και να έχει 22 συμμετοχές με 2 assist. Και να μην ξεχνάμε ότι έφτασε με την ομάδα του στα καλά της χρόνια και μέχρι τον τελικό του Europa League. Έπαιξε βασικός, δεν. Στο παιχνίδι που έπαιξε βασικός κόντρα στη Σεβίλη, πολύ σωστά. Τώρα, σε μια χρονιά με πάρα πολλά προβλήματα για την ουκρανική ομάδα, την Νίπρο, είχε 29 αγώνες, σε 29 αγώνες 3 γκολ και 6 assist, στη φετινή αναφέρομαι, και παρότι το συμβόλαιο του ολοκληρωνόταν το 2018 και παρότι υπάρχουν ακόμα αγωνιστικές υποχρεώσεις για την Νίπρο, δεν άντεξε άλλο να μένει απλήρωτος και μπήκε στη διαδικασία να λύσει το συμβόλαιό του, και έτσι είναι ελεύθερος για την επόμενη ομάδα. Δεν αφήνεις ποτέ Βραζιλιάνο απλήρωτο. Ποτέ νόμος στο ποδοσφαίρο. Τώρα, ο ΠΑΟΚ που αποκτά ένα πλάγιο μπακ θα πάρει και έναν δεύτερο? Θα πάρει έναν στόπερ που θα μπορεί να παίξει πλάγιος μπακ? Τι λες τώρα? Για πού? Νομίζω ότι... Για την επόμενη χρονιά. Αριστερά? Ναι. Μα με τη λογική ότι και αυτός μπορεί να παίξει αριστερά, έτσι. Πρόσεξε με, έχεις και το Γιαννούλη, μην το ξεχνάς. Α, τον έχεις. Πάντως στο κομμάτι της επιλογής... Άρα λες να μην πάρει άλλο μπακ. Για μένα ο Γιαννούλης, αν έχουν εντοπίσει τις αδυναμίες του και δουλέψουν πάνω σε αυτές, γιατί είναι συγκεκριμένες και πολύ εφικτές να αλλάξουν, δεν χρειάζεται να παραπάνω. Γιατί αριθμητικά έχει αρκετά πλάγια μπακ τώρα. Ναι. Αρκούν, δεν αρκούν? Ναι, απλά δεν ξέρουμε αν έχουν μπει διαδικασία να... Δηλαδή έχω Λέοβατς να παίζει τη θέση του. Έχει. Λέοβατς, Γιαννούλη αν μείνει, ο Τζαβέλας μπορεί, ο Κολοβέσης μπορεί. Και δεξιά υπάρχουν λύσεις. Τώρα, ικανοποιούν, δεν ικανοποιούν, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Και φυσικά το ερώτημα που έχουμε θέσει για τα στόπερ, πάντα ως ερώτημα, έναν υψηλού επίπεδου και τον Βίτορ, έναν υψηλού επίπεδου αντί του Βίτορ, και αυτή είναι ένα ερωτηματικό. Αν πάρουμε έναν, έχουμε τέσσερις. Μόνο? Αν φύγει ο Βίτορ και πάρουμε έναν. Γιατί τέσσερις μόνο είναι? Τζαβέλα, Χατζησαΐας, Μαριζάς. Ναι. Μόνο αυτή είναι.
Σωστό και αυτό. Εντάξει. Πάντως, ως πρώτη κίνηση, μάλλον είναι το δείγμα για το τι θα ακολουθήσει με ποδοσφαιριστές ενός επίπεδου που στη θέση τους μπορεί να κάνουν τη διαφορά και δεν έρχονται ως συμπληρώματα, ως και σε λαχεία και τα λοιπά. Συγκριτικά με τις κινήσεις που έγιναν και πέρσι, έτσι. Μάλιστα. Ωραία. Γρηγόρη, έχει κάτι άλλο ποδοσφαιρικό για τον ΠΑΟΚ αυτές τις ημέρες, όπου και εκεί υπάρχει μια αβεβαιότητα, τι κάνουμε, πότε παίζουμε, τι γίνεται, τελικός κυπέλου, τα ίδια τα γνωστά. Είχε ενδιαφέρον πολύ στις προπονήσεις που έγινε το Σαββατοκύριακο, που πραγματικά κάποιοι παίκτες ρωτούσαν το τι θα γίνει. Δηλαδή, και αν όχι τόσο για το κύπελο, γιατί... Εδώ εμείς εκπομπή κάνουμε και ρωτάμε τι θα γίνει, πλάκα μας, κύριε Δημήτσου. Ναι, είναι με το τι θα γίνει με τα play-off. Θα παίξουμε Τετάρτη, θα παίξουμε, θα συνεχιστούν, θα ξεκινήσουν. Είναι θέματα που δεν είναι και πολύ φυσιολογικά να ρωτιούνται σε προπόνηση μιας ομάδας. Μάλιστα. Εντάξει, προφανώς και ο ΠΑΟΚ βιώνει το πρόβλημα με την ανοργανωσία στο ελληνικό ποδόσφαιρο και τον πόλεμο αυτόν. Ωραία. Γρηγόρη, ευχαριστούμε. Και εγώ, καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Να συμπληρώσω για το Μάτος, για να μην μένουν πράγματα. Δεν πήραμε θέση, δεν κάναμε, δεν άναμε. Ο Μάτος δεν είναι ένας παίκτης top. Εντάξει. Αλλά είναι ένας παίκτης υψηλότερου επίπεδου και με πιο σωστά χαρακτηριστικά για αυτό που χρειάζεται να έχει ένας μπακ στον ΠΑΟΚ από αυτούς που έχουμε. Αυτό είναι ένα δεδομένο. Είναι υψηλότερο επίπεδο παίκτης και με παραστάσεις και με καλή ηλικία. Προφανώς και μια ευκαιρία. Ναι, τώρα παίκτης που μένει ελεύθερος με αυτόν τον τρόπο, ευκαιρία είναι. Φίλε 164, που λες και έναν φόρη υψηλού επίπεδου, δεν μπήκαμε σε άλλες θέσεις. Αναφερθήκαμε στην άμυνα. Εννοείται ότι είναι στον προγραμματισμό να πάρεις έναν φόρη υψηλού επίπεδου. Δεν είναι. Μην πάρεις δύο φόρ, κοίτα. Είπαμε για τις θέσεις στην άμυνα. Με αφορμή τον Μάτος, με αφορμή τον Βίτορ που είναι στον αέρα κτλ. Λοιπόν, αυτά για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή που λογικά θα ανακοινωθεί. Μάλλον μετά τα play-off, κατά πάσα πιθανότητα, αν και δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, αφού έμεινε ελεύθερος. Πάμε στο διάλειμμα να δούμε και τα υπόλοιπα μηνύματα και ό,τι άλλο υπάρχει στην ποδοσφαιρική ομάδα του ΠΑΟΚ. Για τον Μάτος, ένας φίλος που έχει το άγχος των δημοσιογράφων για τα πρωτοσέλιδα, γράφει: τα βλέπω για τα πρωτοσέλιδα μετά από καμιά αγχωτική νίκη. Μάτωσε, αλλά κέρδισε. Αν υπάρχουν ποδοσφαίρια μέχρι τότε. Τι άγχος γι' αυτό. Άλλος φίλος εδώ με το μήνυμα: κουράστηκε ο Μάτος από τον τρόπο ζωής. Εδώ θα είναι σπίτι, beach bar, σπίτι. Θα ξεκουραστεί το παιδί. Υπερβολές, μωρέ, υπερβολές. Μια ζωή υπερβολές. Από γκόμενες χειρότεροι έχουμε γίνει, βρε. Χαλαρώστε λίγο. Πετύχατε δύο παίκτες το βράδυ τώρα και κάτσε εξαγήφθηκα. Εγώ υπήρχε αντίπαλη ομάδα παίκτες που όταν έβγαινα δεν υπήρχε περίπτωση να πετύχω. Στο τέλος είχαμε γίνει και φίλοι. Και έναν υψηλού επίπεδου φόρο, λέει, πήρε το επιτέλους. Οι παίκτες που χρειάζεται ο ΠΑΟΚ και ψάχνει ο ΠΑΟΚ είναι στόπερ, δεξιμπακ βρήκε. Επιτελικό μέσο. Δύο wingers που παίζουν διαφορετικά από αυτούς που έχουμε. Εγώ θεωρώ δεδομένο θα πουληθεί ο Μακ, τα περί το πόσο ζήτησε και αυτά τα κούβερεσε. Εγώ θεωρώ δεδομένη την πώληση και έναν φορ. Αυτά ψάχνει ο ΠΑΟΚ. Μπορεί και δύο φορ, μπορεί και τερματοφύλακα. Θα δείξει ιστορία. Προπονητή. Και προπονητή. Και προπονητή. Στα υπόλοιπα του ΠΑΟΚ είπαμε εξ αρχής ότι από το Σάββατο και μετά στις προπονήσεις έχει μπει και ο Μπερμπάτοφ και ο Λέοβατς. Δεν έχει προκύψει άλλο πρόβλημα. Ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται να παίξει Τετάρτη με την ΑΕΚ. Θυμίζουμε την περασμένη Τετάρτη έδωσε ένα φιλικό παιχνίδι, έδειξε κάποια πράγματα ο Ίβιτς από αυτά που σκέφτεται. Θα ήθελε να κάνει και άλλο φιλικό παιχνίδι τις προηγούμενες ημέρες, αλλά οι ομάδες της πρώτης κατηγορίας της Super League έχουν διαλυθεί, έχουν σκορπίσει όσες δεν συνεχίζουν, και οι ομάδες της χαμηλότερης κατηγορίας είχαν παιχνίδια στα πρωταθλήματά τους. Πάντως ήταν σκεπτικό να γίνει τουλάχιστον ακόμα φιλικό τις προηγούμενες ημέρες.
δεν πραγματοποιήθηκε. Έπιασε σαν φιλικό ένα εσωτερικό διπλό που έκαναν τη Μεγάλη Παρασκευή. Τότε που και πάλι ο Ζάιρο ήταν πρωταγωνιστής. Ναι, μεν Μπερμπάτοφ και Λέοβατς μετά από πολύ μεγάλο διάστημα, ο Βούλγαρος και ο Κράτς μετά το πρόβλημα που υπέστη στο μάτσο με Λεβαδιακό, έχουν μπει αλλά δεν υπολογίζονται για την Τετάρτη. Θα είναι στο πρόγραμμα να παίξουν, θα είναι διαθέσιμοι στο μάτσο του Παναθηναϊκού. Πότε θα γίνει αυτό? Αν ξεκινήσουν τα play-off, λογικά την Κυριακή θα έχει Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Δηλαδή όλα αυτό δείχνουν. Δύσκολο να γίνει τελικός. Η λογική λέει ότι θα έχουμε κανονικά play-off με το πρόγραμμα που ισχύει και αυτό που επιμένει η Νόβα και αυτό που επιμένουν και οι ομάδες. Μέσα σε όλα θυμίζουμε, επειδή είπαμε για διάφορες αντιδράσεις, θυμίζουμε ότι πράγματι ο ΠΑΟΚ από τα τέλη της εβδομάδας Παρασκευή, νομίζω και μετά, έχει προαναγγείλει, έχει προειδοποιήσει για το ότι εφόσον ματαιωθεί ο τελικός του κυπέλου, που είναι κάτι πολύ πιθανό, ματαιωθεί πλέον, έτσι όχι αναβληθεί, ματαιωθεί και δεν γίνει ποτέ, ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί νομικά για να μην τιμωρηθεί με την ποινή που έχει ήδη επιβληθεί, την αφαίρεση βαθμών από το επόμενο πρωτάθλημα. Το έχει προαναγγείλει. Τώρα, πώς αυτό θα στηριχθεί νομικά? Σου είπα πώς. Λες εσύ τώρα. Εντάξει. Πώς θα αλλιώς θα στηριχθεί, δηλαδή? Θέλω να το ακούσω. Δεν ξέρω. Για ένα μάτς το οποίο προγραμματίστηκε, έγινε και δεν κατέβηκες να παίξεις, πώς γίνεται να μην τιμωρηθείς? Δεν ξέρω. Για ένα θεσμό που δεν ολοκληρώθηκε για τους ίδιους λόγους. Που δεν κατέβηκα εγώ να παίξω. Ναι. Τι άλλη επιχειρηματολογία μπορεί να έχω, δηλαδή, για κατάλαβα. Θεωρητικό είναι αυτό τώρα, δεν στέκει. Αυτό το μάτς έγινε. Το μάτς ορίστηκε, πώς το λένε. Και δεν κατέβηκες να παίξεις. Δεν έγινε κανένα μάτς. Δεν κατέβηκα να παίξω γιατί δεν υπήρχε θεσμός. Ο ΠΑΟΚ κατά κάποιο τρόπο αρχίζει να υποστηρίζει ότι ο μόνος λόγος που ξεκίνησε και πάλι το κύπελο, το οποίο είχε ματαιωθεί αρχικά, ο μόνος λόγος που ξεκίνησε ήταν για να τιμωρηθεί η ομάδα μας, λέει ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω. Αλλά θα διεκδικήσει νομικά την ακύρωση της ποινής. Δεν την αποδέχεται την τιμωρία σε καμία περίπτωση, εφόσον πράγματι ότι το κύπελο διακοπεί οριστικά, κάτι που είναι αρκετά πιθανό και θα οριστικοποιηθεί σήμερα αύριο. Για να δούμε πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Αυτά για τον ΠΑΟΚ. Έχουμε κάτι άλλο? Για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ δεν νομίζω να έχουμε πολλά. Ένα βασικό κορμό που, εντάξει, τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Είμαι εγώ ένα ερωτηματικό έχω, πώς θα παίξουν οι εξτρέμα, θα παίξει δηλαδή με Ροντρίγκες Μακ, αν θα παίξει με Μακ Ζάιρο, αν θα παίξει με Ροντρίγκες Ζάιρο. Έχω ένα ερωτηματικό να πλανάται πάνω από το κεφάλι μου. Πάντα σε αυτά τα παιχνίδια έχω και μια πισινή για το μια έκπληξη που μπορεί να έχει ο προπονητής στο μυαλό του για να ευνηδιάσει το σκάουτινγκ του αντιπάλου. Πάντα το έχω στο μυαλό μου πριν μια ρα play-off. Θα μου πεις τι θα μπορούσε να κάνει ο ΠΑΟΚ. Θα μπορούσε να κάνει κάποια πράγματα. Μεσοεπιθετικά κυρίως. Αμυντικά δεν νομίζω να κάνει πολλά. Και το ερωτηματικό για μένα είναι αν θα βάλει τον Τζαβέλα αριστερά ή στον άξονα. Ή στο κέντρο της άμυνας. Στη μία περίπτωση θα παίξει με Βίτορ Μαλεζά στο κέντρο της άμυνας. Στην άλλη θα βάλει τον Κολοβέση αριστερά. Δεν έχει άλλες λύσεις δηλαδή στο πρώτο παιχνίδι. Εγώ θα επέλεγα το δεύτερο. Αν και ο πιο επικίνδυνος παίκτης της ΑΕΚ για μένα είναι ο Μπαρμπόσα, εντάξει. Που θα παίζει λογικά από τα δεξιά. Ο μόνος που μπορεί να δημιουργήσει από το τίποτα φάση. Σνάουτσνερ. Τι? Δεν έχεις ένα Σνάουτσνερ? Πώς δεν έχω ένα Σνάουτσνερ? Σκόνδρας. Έχω παίκτες να παίξουν, φίλε, το προσωπικό μαρκάρισμα. Το θέμα είναι τι κάνω και στη δημιουργία. Το ζυγίζει. Το ζυγίζει. Το ζυγίζει και θα αποφασίσει. Ας δούμε σήμερα αν θα γίνει παιχνίδι όχι. Και βλέπουμε και όλα τα επόμενα. Λοιπόν, στο χώρο του μπάσκετ ας διαβάσουμε αυτό που είπαμε εξ αρχής για το τέλος που ανακοίνωσε ο Κώστας Χαραλαμπίδης. Αν τον Αύγουστο του 87 στα 11 χρόνια μου δεν έφταναν τα βήματά μου σε κλειστό γήπεδο στη Θεσσαλονίκη, θα έχανα το μαγικό μπασκετικό μου μονοπάτι.
Διαδρομή που έδωσε χρώμα στην καθημερινότητά μου σε προσωπικό και αθλητικό επίπεδο, μεταξίδεψε με όλες τις ομάδες με τις οποίες συνεργάστηκα με πίστη, αφοσίωση και επαγγελματική ευσυνειδησία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Μου προσέφερε έστω και αργά τη φανέλα με το εθνόσημο, με έκανε καλύτερο άνθρωπο και αθλητή. Αν στις 25 Νοεμβρίου του 2014, λίγο πριν το τέλος της Ευρωπαϊκής Αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τη Ζελόνα Γκόρα, δεν ήμουν τελικός αποδέχτης της μπάλας μετά από επαναφορά, αν στην πορεία δεν έκανα τη δίσδυση που έκανα, δεν θα συνέβαινε το κακό που ο εφιάλτης του είχε γίνει αυτό. Εκείνη η φάση στην Πολωνία όμως έμειλε να είναι η τελευταία μου μάχημη στο παρκέ. 1,5 χρόνο από τον τραυματισμό μου στο γόνατο και έπειτα καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια με επεμβάσεις και θεραπείες για να επανακάμψω υγιείς στους αγωνιστικούς χώρους. Δυστυχώς το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που θέλω και απαιτείται για επαγγελματία καλαθοσφαιριστή. Το κύκνιο άσμα στη διαδρομή μου ήθελα να το συνδυάσω με αγωνιστική δράση και ουσιαστική προσφορά στην ομάδα μου, όχι αποχωρώντας υποβασταζόμενος από το παρκέ. Αναγκάζομαι να κρεμάσω τη φανέλα μου διαφορετικά, κρατώντας τη σκέψη μου μόνο τις όμορφες στιγμές της αθλητικής πορείας μου. Τα λόγια δεν είναι αρκετά να εκφράσω τις αποψυχείς ευχαριστίες μου σε συμπαίκτες, προπονητές, διοικούντες συλλόγων με τους οποίους συνεργάστηκα. Στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, ιδιαίτερα που με αγκάλιασε την πρώτη στιγμή της δέσμευσής μου με την ομάδα και συνεχίζει να το κάνει στην οικογένειά μου που βρίσκεται πάντα στο πλευρό μου. Κλείνει μεν ένα μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή μου, είναι βέβαιο ωστόσο πως θα ανοίξει ένα καινούριο με το μπάσκετ να έχει πάντα εξέχουσα θέση. Κώστας Χαραλαμπίδης προφανώς θα συνεχίσει στο χώρο από κάποια άλλη θέση και αυτό αναφέρει και η ΚΑΕ ΠΑΟΚ στη δική της ανακοίνωση. Τον ευχαριστεί για τη συνεργασία από τον Αύγουστο του 12 μέχρι και σήμερα. Αναφέρεται στις επιτυχίες που είχε με τον ΠΑΟΚ, στον δραματισμό της Πολωνίας. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, αναφέρει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, για να αποχαιρετήσει την ενεργό δράση και όλοι μας οφείλουμε να τον ευχαριστήσουμε για όσα προσέφερε στον ΠΑΟΚ και τον ελληνικό μπάσκετ. Με προσήλωση και αυταπάρνηση όλη τη διάρκεια της καριέρας του. Η πόρτα του ΠΑΟΚ θα είναι πάντα ανοιχτή για τον Κώστα Χαραλαμπίδη. Για τον οποίο γίνεται και ένα αφιέρωμα σε όλες τις ομάδες που έπαιξε, στο Μακεδονικό κυρίως, από όπου ξεκίνησε ουσιαστικά. Δύο φορές, Ολύμπια Λάρισας, Μαρούσι, Πανελλήνιο, Άρη, Καόδ, στην Ιταλία και στον ΠΑΟΚ. 351 συμμετοχές, 3.893 πόντοι. Είμαστε. Αυτά με τον αθλητή που κλείνει με άσχημο τρόπο την καριέρα του. Εκπληκτικό παιδί. Βέβαια. Και από αυτό που λέμε ηγέτης, μια και είχαμε τον Κουρνέτα την τελευταία μέρα, αυτό που λέμε ηγέτης στον χώρο του αθλητισμού, μια μεγάλη προσωπικότητα και αυτός σε μεγάλη ηλικία. Πάμε στο φινάλε της εκπομπής. Δυστυχώς το handball δεν άφησε περιθώρια για συνέχεια στη χρονιά. Το αντρικό έχασε στο Άργος από το Διομήδη. Ο Φίλιππος κέρδισε και έτσι το τελικό του πρωταθλήματος θα αναμετρηθούν ο Διομήδης με τον Φίλιππο. Ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά δεν πλήρωσε αυτή την ήττα τόσο πολύ στο Άργος κοντρά στην πιο δυνατή ομάδα. Πλήρωσε την ήττα που έκανε εντός έδρα στα play-off με τα Ιεξινή. Αν κέρδιζε εκείνο το παιχνίδι και με τη νίκη που έκανε στη Βέρεια, λογικά θα έπαιρνε τη δεύτερη θέση και θα έπαιζε τελικό με το Διομήδη. Δεν τα κατάφερε και έτσι έληξε λίγη αυτή η χρονιά χωρίς κάποια επιτυχία. Γιατί και στο τελικό το κύπελο δεν συμμετείχε καν στο Final Four. Και οι γυναίκες που πάλεψαν πάρα πολύ για να πάρουν πλεονέκτημα έδρας για τους τελικούς με τη Νέα Ιωνία, έχασαν το Σάββατο και τώρα πρέπει να πάρουν δύο νίκες για να κατακτήσουν το πρωτάθλημα και η μία στην Αθήνα στο επόμενο παιχνίδι με τον μεγάλο αντίπαλο που έχει η γυναική ομάδα του handball. Λέγαμε στο ξεκίνημα για την παρουσίαση των έργων που θα γίνουν στη Λεωφόρο, στο Απόστολο Νικολαίδης. Έγινε μια παρουσίαση από τον κύριο Αλαφούζο, από τον πρόεδρο του Αριστερή Παναθηναϊκός. Πράγματι προανήγγυλαν μια ξεχωριστή κερκίδα από την πλευρά της Τσόχα, επάνω από την υπάρχουσα. Διάφορα έργα για να βελτιωθεί λίγο και η εικόνα του γηπέδου, πολλές σουίτες και για εμπορικούς λόγους και με στόχο να φτάσει η χρονικότητα στις 20.000 θέσεις. Θέλουν να δώσουν ένα όραμα στο Παναθηναϊκό
να χτίσουν οι Παναθηναϊκοί μόνοι τους το γήπεδο. Κάπως έτσι το παρουσίασαν το συγκεκριμένο έργο. Κάνουν και μεγάλη καμπάνια και μέχρι και τη Δευτέρα θα γίνει μια ειδική εκπομπή στο Sky με αυτό το σκοπό. Αυτά από μας. Καλό μεσημέρι. Συνέχεια στο πράγμα του Λίμπερο και τις επόμενες ώρες για ό,τι χρειαστεί για τα θέματα του ΠΑΟΚ. Τα λέμε και ενημερώνουμε σχετικά. Καλό μεσημέρι.